παιδιά, καλώ ορίσατε σε ένα ακόμη podcast. Είμαι η host σα με το Χωσέ που κάνει φασαρία, η Ζωε Και σήμερα μαζί μου η αλήθεια είναι ότι έχω την τεράστια τιμή να έχω τη Γιώτα Μιγαλαμπούλου. Ένα πολύ βολικό σημείο. <σκυρίζει> ένα πολύ βολικό το μικρόφωνο. Καλώ ορίσατε, κυρία μου. Καλώ σα βρίσκω, Ζωεπρέ. Πρέ. Ε, Τι κάνετε. Ε, εντάξει. Εγώ αυτή τη στιγμή προσπαθώ να επιβιώσω από ένα χωσέ που ανεβαίνει πάνω μου. Ε, εντάξει, συνέχεια. τουλάχιστον ανεβαίνει σε σένα, δεν ανεβαίνει σε μένα. <laughs> Όχι ότι είναι. έχω πρόβλημα. Πε μου λίγο, πώ θα ξεκινούσε το δελτίο. Κυρίε και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι το δελτίο ειδήσεων, να πω. <laughs> <laughs> είναι τρελό. Κάθε φορά. την ακούω Συχνά τέλο πάντων τη Γιώτα. Ε, δεν μπορώ να το και Σε και συχνά. Και σε βλέπω συχνά. Ο Χωσέ θέλει να φύγει. Εντάξει, ας... Ο Χωσέ σε λίγο θα θέλει να μπει Πάμε και έτσι σε... θα γίνει μια εκπομπή μαρμότα. <laughs> θα μπαίνει και θα βγαίνει ο Χωσέ. Όχι, δεν με <laughs> ενοχλεί εμένα ο Χωσέ. Το καλό του να υπάρχει κοντρόλ και να έχει ακουστικά, αυτά μπορεί να τα κρατήσει, είναι ότι σου λένε πετάει το μαλί σου, πετάει. Στα δεξιά σου ψάχνει να βρει πιο δεξιά το δικό σου. Το, το, το control δεξιά, το δικό μου δεξιά. Και η Γιώτα κάνει μόνη τη podcast, τόσο πολύ για μέσα. Τι να ξεκινήσουμε, Γιατί. Τι Γιώτα, μου ναι. μην βιάζεσαι έχουμε okay. πάρα πολλά να πούμε. Καταρχά, να, να δηλώσω πόσο μεγάλη μου χαρά και πόσο περήφανη είμαι που έχω καταφέρει να έχω μια τέτοια προσωπικότητα στο είναι κανάλι μου. Εμένα είναι μεγάλη μου χαρά. Όχι, δικιά και... μου είναι! Καλά, εντάξει, οκ, okay. μπορεί να έχει και τη δική σου χαρά, να έχω και τη δική μου χαρά και να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Μπορούμε. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Πω, πω, Είναι σοκαριστικό. Όσο σε βλέπω και μιλάμε, ναι. είναι σοκαριστικό. Είδεσαι. Λοιπόν, <coughs> για να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά. Θέλω Γιώτα μου, Παρακαλώ. Γιώτα Μιχαλοπούλου, γνωστή κεντρική παρουσιάστρια ειδήσεων του Αντένα. Και κεντρική και παρακεντρική. Να μου πει. Και... Λίγα λόγια για σένα. Λίγα λόγια για μένα, ποια είμαι, αυτή που είπε πριν από λίγο. Αυτό είναι, period. Αυτό είναι, αυτό είναι, period. <laughs> ε, είμαι δημοσιογράφος, τώρα μην αρχίσουμε από πότε. Αχ, σε παρακαλώ, πες τα μου. Μην αρχίσουμε από πότε. Με άσχετες, εντελώς άσχετες σπουδέ, αφήνουμε τις σπουδέ, πρέπει να εργαστούμε και κάπως έτσι με έριξε ο δρόμος σε κάτι σεμινάρια. Τώρα, τι ναι, να σεμινάρια δημοσιογραφία. Σεμινάρια δημοσιογραφία. Ναι, ρε παιδί μου, και λέω: οκ, okay, πάμε από περιέργεια να δούμε. Σεμινάρια δημοσιογραφία προ πάρα πολλών ετών. Ε, δεν θυμάμαι τώρα καν τη διάρκεια είχαν την είδηση, πώ αυτό, πώ γράφουμε την Αχ, είδηση. Μου. Ναι. Ε, ωραία, okay, ξέρει που βασικά πράγματα. Ε, μετά από μερικού μήνε, μήνε αρκετού, ήρθε, μαθαίνω ότι στείνεται ένα ραδιόφωνο α, και ψάχνουν νέου ρεπόρτερ. ρεπόρτερ. Και είσαι σε φάση. Και λέω, οκ, okay, δεν πάμε, λέω, αφού θα δουλέψουμε. Ε, θα εργαστούμε κιόλα, θα πληρωθούμε κιόλα. Καλό είναι να πληρώνεσαι. Ήσουν μικρή, κορίτσι τότε. Ήμουν ένα μικρή κορίτσι. Ήμουν ένα Ήσαν... αμούστακο παιδί. Μεγαλώνοντα οι ορμόνε. <Σ> <Σ> ναι, <Αυτά>. οπότε ξεκίνησα εκεί κάνοντα ρεπορτάζ, ελεύθερο ρεπορτάζ, ρε παιδί μου, όλα τα πάντα. Έβγαινε στον στο δρόμο. Στον δρόμο, πού θα κάνει ελεύθερο ρεπορτάζ, στην κουζίνα, στον μπάγκο. Εγώ σε θυμάμαι μόνο στι <Συσμ> ειδήσει. Ναι, γιατί δεν κάθισα πάρα πολύ στο ρεπορτάζ, διότι μετά από τρία-δύο-τρία τρία χρόνια άρχισα να κάνω δελτία ειδήσεων. Και γιατί... είπαν, γιατί, είσαι ένα σκάφο. Θέλη... Γιατί με, όταν είδανε ας πούμε, αυτό, αυτό που βλέπει, κατάλαβε να είναι εντάξει, έχει και ειπαν εισαι ενα σκαφο γιατι οταν ειδανε αυτο που βλεπει καταλαβε να ενταξει εχει και φωνη έχει φωνή, σχό... για κάνε λίγο κάτι πάρα πολύ εσύ. Τώρα εγώ. είναι πιο, πιο, πιο μπάσα, πιο βαριά. Είναι και το τσιγάρο, καταλαβαίνει. Με <laughs> μπερδεύουν πολλέ φορέ το τηλέφωνο. Μπορεί να... Γεια σου, Ανδρέα. Ποιε άνδρε. Ο αδερφό <laughs> μου, τέλο πάντων. Ναι, έχει τύχη έχει να με πάρει η μάνα μου τηλέφωνο και να μου πει: Αλλά, Ανδρέα. <laughs> <laughs> ραδιόφωνο, μετά από λίγο τηλεόραση, λίγο ρεπορτάζ τηλεόραση και μετά δελτία. Μάλιστα, άρα έβγαινε στον δρόμο. <laughs> θυμάσαι ναι. καμία τρελή, κάτι τρελό που έχει δει στον δρόμο σαν ρεπόρτερ. Τα πάντα, ό,τι βλέπετε τι ειδήσει, τα έχω δει. Δηλαδή και διαδηλώσει και πορείε και ατυχήματα και δυστυχήματα και. Έχεις νεκρούς. το πιο σοκαριστικό, α πούμε, που έχει δει. Νεκρό άνθρωπο από, από, σφαίρα μπροστά μου. Συγγνώμη, ε ε έγινε μπροστά σου η Όχι, ίδιση. δεν έγινε μπροστά μου. Ε, πήγα ε στο. Πήγα πή στο... Ε Λοιπόν, άκου να δεις πώς έχουν τα πράγματα. Λοιπόν, ειδοποιείται η αίθουσα σύνταξη, εκεί και πηγαίνουμε τα πάντων, ότι υπάρχει ένα, μία δολοφονία κάπου έχουμε, έναν νεκρός, νομίζω, ένα νομίζω ήταν ε, πρατήριο, πρατήριο καυσίμων. Ε, και πηγαίνω εκεί και πηγαίνουμε τα συνεργεία και είναι ακόμα εκεί. Δεν είχανε προλάβει να μαζέψουν τον άνθρωπο. Δεν είχαμε πάει, πάει πάρα πολύ γρήγορα. Υπάρχει μια διαδικασία αυτή για να... Πάνε οι αστυνομικοί, πηγαίνουν οι Έχει και Άρα Πήγαμε πρώτα στην ΕΡΙΑ και το είδα, όχι, εντάξει, όχι μπροστά μου. Το είδε σε μια απόσταση okay, Οκ, που... εντάξει, δηλαδή έλεος. Το μπροστά <laughs> μου. Oh, είναι, συγγνώμη κιόλας. <laughs> όχι, όχι. Άρα δεν έχει ζήσει καμία είδηση τρελή, α πούμε, κάτι να βλέπει να γράφεται ιστορία μπροστά σου, ούσα, ρεπόρτερ. Ούσα ρεπόρτερ όχι πάρα πολύ. Όχι πάρα πολύ, διότι σου είπα ότι δεν έμεινα πάρα πολλά χρόνια. Δεν βγήκα πάρα πολλά χρόνια στο, στο δρόμο. Δηλαδή, στο ρεπορτάζ, δύο-τρία χρόνια. Έχει φάει προφανώς... καθόλου κρύο που βλέπει του ρεπόρτερ που Και κρύο πάτε... έχω φάει. Στα χιόνια και, και το κρύο έχω φάει. Και, 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 βροχή, και βροχή έχω φάει. Και αέρα έχω φάει. Και χημικά έχω φάει. Και μ, όλα αυτά. Όλα αυτά. Και μαλόξ έχω βάλει για να μην με ενοχλούν τα χημικά, να μην δείχνουν να μην Όλο αυτό το πράγμα. Άρα έχει μπροστά σου να συμβαίνουν πράγματα στι ειδήσει. Όλα, όλα αυτά. Τουλάχιστον ένα μεγάλο κομμάτι αυτού που, αυτών των που γεγονότων που βλέπετε. Βλέπετε στι ειδήσει, ε, βλέπετε. Πλέον όχι τόσο. Ναι, okay. νομίζω ότι οι περισσότεροι, περισσότεροι... πλέον επιλέγουν να, επιλέγουν να ενημερωθούν από το διαδίκτυο περισσότερο. Οκ. Okay, okay. Και στο διαδίκτυο όμω παρόλα αυτά έχει και την. Έχει την εικόνα. Λοιπόν. Αυτή τη στιγμή έχω και εγώ τρακ. Δεν είσαι μόνη που έχει τρακ. Ε, εγώ δεν έχω καθόλου τρακ. Εγώ απλά δεν ξέρω, Ά, δεν να, track. Δεν ξέρω track. να μιλήσω. Δεν ξέρω να μιλήσω. Και επειδή έχω έναν άνθρωπο, με λέγει να απέναντί αντίμω... μου. Δεν είχα τρακ. Απλά ήταν λίγο λιγότερο. Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Έβγαινε. <coughs> εύγενες... <coughs> πόσο καιρό έβγαινε κεντρικό δελτίο κεντρικά δελτία έκανα ανατακτά χρονικά διαστήματα. Τι εννοώ, εννοώ δηλαδή στην ΕΡΤ2 uh, έκανα κεντρικό δελτίο. Στην ΕΡΤ1 μετά από κάποια στιγμή έκανα κεντρικό δελτίο. Στον ΑΝΤ1 έκανα κεντρικό δελτίο. Από εκεί ξέρουμε όλοι. Η γενιά μου τουλάχιστον. Ναι, ναι. Εντάξει, είναι και το πιο πρόσφατο, σχετικά πιο πρόσφατο, διότι δεν ε, έχω σταματήσει τα δελτία από το Δεκέμβρη του 2011. Πάνω στην κρίση. Ε, πάνω στην κρίση είχα και εγώ την προσωπική μου κρίση. Και, και κατά την προσωπική μου κρίση. Ωραία. Αχ, μου τα πηγαίνει όλα τα θέματα πολύ και θέλω να σε ρωτήσω 100 πράγματα ταυτόχρονα. Τέλεια. Ε, αχ, ε... Αχ, ωραία. Καμπουριά. Θα τα αφήσουμε Είσαι. μετά το γιατί ναι. σταμάτησε τα δελτία. Ναι, για Που... Μπορώ να το κάνω αυτό, έτσι. Επιτρέπετε, δεν είμαστε ναι, ναι, αντένε ναι. εδώ. Είμαστε ζωή <ζώε>, pre- <πρέ>, τηλεόραση. Βέβαια, ένα. Έχει υπάρξει ρεπόρτερ. Έχει υπάρξει παρουσιάστρια. Έχει υπάρξει ραδιοφωνική παραγωγό. Στα τελευταία χρόνια. Στα τελευταία, στα τελευταία α, χρόνια. Στα πρώτα, πρώτα, εντάξει, απλά ω ρεπόρτερ, ξέρει το ραδιόφωνο. Έχει κάνει ποτέ ω Τι είναι η Να δουλεύει γιατί. Π.χ. για κάποια φάση το Star, α πούμε, ναι. ήταν ένα κανάλι που είχε μόνο κυτρινίλα. στην αρχή του Star. Α, δεν έχει κάνει ποτέ σκητρινίλα στο Σταρ. Τι εννοεί σκητρινίλα. Κιτρινίλα εννοώ να σχολιάζει, α πούμε, το γάμο τη Ελένη Μενεγάκη. Δεν, το... δεν, έχει, τύχει στο... στα δελτία να. Π.χ. λέω, κατάλαβε. Να χρειαστεί να ασχοληθεί με κίτρινα θέματα. Ε, δεν είναι. Ο γάμο δεν είναι κίτρινο θέμα, α πούμε, κάποιου προσώπου βέβαια. <συσχε> Η προσωπική του ζωή και να κοιτάζει από τη λιδαρότρυπα όταν δεν θέλει ο άλλο είναι κίτρινο θέμα. Έχι... Το άλλο απλά είναι, οκ, okay, μπορεί να είναι ένα καλλιτεχνικό, μπορεί να είναι ένα είναι μια, μια είδηση, ένα, ένα, πρόσωπο της τηλεόρασης και οκ, okay, κάποια αποσπάσματα ε, από τη ζωή του μπορούν να, να, να θα... συζητηθούν. Δεν είναι το να κάτσεις να χωθείς πίσω από την προσωπική ζωή κάποιου, να βγάλεις πράγματα, να σχολιάζεις, να, να βγάλεις πράγματα που δεν θέλει ή να τα σχολιάζεις με έναν τρόπο που είναι... Άσχημος. Ε, ναι, προφανώ. Ναι, εκεί υπάρχει ένα θέμα και δεν χρειάστηκε να το κάνω και δεν νομίζω ότι θα το κάνω. Έχει πέσει όμω θύμα Κίτρινου <κίτρινο> τύπου. Τι εννοείς. Να ασχολούνται ρε παιδί μου με το... Όχι πολύ. Έχεις, έχεις καταφέρει και το έχεις... Εμ... Ναι, 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 ναι. Έχεις τραγηγήσει την προσωπική σου ζωή. Ναι. Γιατί εγώ έκανα ένα google search πριν κάνουμε ναι. αυτό το podcast. Ναι. Αν και σε ξέρω καιλώ, Αυτό, α πούμε, που πα να κάνει είναι μια. Είναι, είναι λαφούλ. ένα σιγα σιγά-σιγά προ το κιτρινάκι. Αυτό εδώ το κρωματάκι. Μα είσαι και στην κίτρινη πλευρά. Κατάλαβε. Ναι. Κατάλαβε, δηλαδή. Ήθελα να κουμπίσω. Να παίξω το παιχνίδι σου. Να δω μήπω κάτι μου ξέφυγε. Και αυτά που βρήκα ναι. ήταν. Ναι. Γιώτα Μιχαλοπούλου, ε, τη κλέψαν το σπίτι. Αχ. Δείτε φωτογραφίε, δείτε τα post που ανέβασε η διάσημη παρουσιάστρια στο προφίλ του στο ναι. Facebook. Δεν έχει δει τα Πού χάθηκε η Γιώτα Μιχαλοπούλου. Ναι, που και χάθηκε. <laughs> και αυτό το έχω δει. Γιώτα Μιχαλοπούλου, νέα κόμωση. Γιώτα Μιχαλοπούλου, <laughs> φωτογραφίε στην <laughs> παραλία, Αρετου <laughs> Αρετουσάριστε. <laughs> <laughs> <αρετούς άριστες. laughs> Γιώτα Μιχαλοπούλου, Αμερική. Με μαγιό χωρί ρετού. Αυτό. Οπότε θεωρώ ότι έχουν ασχοληθεί μαζί σου. Όχι, ρε, αυτέ οι φωτογραφίε από το Facebook. Εντάξει, οι φωτογραφίε που ανεβάζουν. Α πούμε στα social media ε, Όχι και, και, δεν ανεβάζω και πάρα πολλές ναι. Αλλά εντάξει και μια φωτογραφία από διακοπές Μια φωτογραφία από διακοπές Μια φωτογραφία από διακοπές Μια φωτογραφία με ένα ελικόπτερο για παράδειγμα Να είναι πάνω από το κεφάλι σου Να είναι βράδυ και να ε, Θα σου εξηγήσω έχω ιστορία Αλήθεια. Ναι, Βεβαίω. Άμα έχει διάφορε φωτογραφίε, μπορώ να πάρω διάφορε φωτογραφίε σου πέντε από, την, από το Facebook και από το Instagram και να φτιάξω μια ωραία ιστορία. Δεν έχει σημασία αν δεν έχει. Ναι, παρακαλώ. <laughs> ναι, ότι έμενα πάνω από ολικόδρόμιο. Είχε γραφτεί κάποια στιγμή. <κοί> ότι γιατί. <laughs> ε, για κάποιο χρονικό διάστημα έμενα Αμερική. Ε, Α ναι, ναι, ναι για και αυτό το σχολιάζανε πάρα Ωραία, πολύ για κάποιο χρονικό διάστημα έλειμμε ένα Αμερική ε, Πώ έχουμε καλή ώρα τώρα τελευταία Έτσι πολλά ελικοπτεράκια και πετάνε από πάνω μας ε, Για την ασφαλειά μας ναι, ε, έτσι, Πάνω απ' όλα Βέβαια. Λοιπόν, ε, έτσι και εκεί Αλλά εκεί βασικά μάλλον υπήρχε κάποια <laughs> καταδίωξη Υπόπτου <laughs> δεν ξέρω τι Βράδυ <laughs> και και ξαφνικά, εκεί που είναι εξή, βράδυ νιώθουμε ότι είναι λίγο. αρχίζει να είναι ε, τύπου... περισσότερο φω και είναι ένα ελικόπτερο το οποίο από πάνω, όχι ακριβώ από πάνω μα, αλλά ναι, από πάνω πέριξη. ψάχνει. Και βγήκε και το φωτογράφησε, το ανέβασα στο facebook και ε, ε, γράφτηκε κάπου κάπω. Δεν ξέρω, μου το στείλανε. Δεν ξέρω πώ, ότι μένω κοντά σε ελικοδρόμιο Για ποιο λόγο. Στο Cape Canaveral μένω εγώ και. <laughs> Για να φεύγει πιο γρήγορα. Ναι, ε, τα. Οι φωτογραφίε, τα stories μα και όλα αυτά. Ε, και τα δικά σου και τα λοιπά. μπορούν να είναι μία είδηση. Και, και να αυτά. ερμηνευτούν και όπω. αφού βλέπε, βλέπετε ότι στι ειδήσει που δεν βλέπετε πολλοί ειδήσει, αλλά ε, τα, τα social media έχουν μπει ναι. στον τηλεοπτικό χώρο. Σχολιάζεται τι κάνει ο καθένα στα social media. Ναι, Εντάξει, ή... εγώ όχι πάρα πολύ. Ευτυχώ δεν υπήρχε. <laughs> τότε εμεί ήταν πολύ τα social τότε media. Τότε όντω δεν ήταν τόσο. Mm, ήταν λίγο mm. το facebook. Εκεί όμω προ το τέλο. εκεί που έφυγε εσύ. Εκεί άρχισε να... Να σε ρωτήσω κάτι. Πώς αποφάσισες να φύγεις? Πώς αποφάσισες να σταματήσεις τα δελτία ειδήσεων και να πεις αντίο. <σκλωρίζει> τα παρατάω όλα πάω Αμερική, πάω να κάνω ζωή μου. Δεν ήξερα τι πάω να κάνω. Δεν είναι, ξέρεις, ε, κάποια στιγμή νομίζω όλοι μας ε, όλοι μας κινούμαστε από τα θέλω μας έτσι ή από τα δεν θέλω μας όρια σε αυτό που κάνουμε στη ζωή μας, θέτουν τα θέλω μας, τα δεν θέλω μας, τα πρέπει μας. Τα πρέπει μας. Ε, προσπαθούμε να τα βάζουμε λίγο στην άκρη τα πρέπει. Ε, ήταν μια περίοδος όπου εγώ ήθελα να κάνω άλλα πράγματα. Ήταν μια περίοδος που βαρέθηκε ήταν μια περίοδος που κουράστηκα, ήταν μια περίοδος που βλέπεις αλλά δεν ξέρεις. Βλέπεις ότι κάτι έρχεται, ήταν η περίοδος της κρίσης που <χω>, είναι κεφαλαίου, η κρίση. Ναι. Λοιπόν, και είναι και, και ενδεχομένως να, ε, ταυτόχρονα να. υπήρχε και η δική μου κρίση. Η ψυχολογική. Όχι ψυχολογική, ρε παιδί μου. Είμαι σε μια φάση που θέλω κάτι άλλο. Okay. Θέλω κάτι άλλο. Θέλω κάτι άλλο να κάνω. Θέλω να δω κάτι άλλο. Θέλω να ζήσω κάτι άλλο. Θέλω να ζήσω μια άλλη πραγματικότητα. Δεν υπήρξε κάποιο δεν... λόγο που έφυγε χωρίς... του τύπου τσακώθηκα όχι. ή αυτό με το κανάλι, α πούμε, δεν υπήρξε κάτι όχι όχι όχι, 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 όχι. Ήταν απλά ήθελα να φύγω. Ήθελα να φύγω. Βαρέθηκα να κάνω ειδήσει κιόλα. Πολλά χρόνια. Πραγματικά. Βαρέθηκα Εγώ να κάνω θα βαριόμουν στο πρώτο δελτίο. Ήθελα <laughs> να κάνω και κάτι άλλο. Μα σε ρωτήσω κάτι Πολλά από τα κάτι άλλο που ήθελα δεν μπορούσαν να γίνουν εδώ. Δεν ήταν εφικτό να γίνουν εδώ για διάφορου λόγου γιατί takes του Tundango. Οκ. Okay. Ναι. Δεν δεν δηλαδή πρέπει παραδεί. να θέλουν και άλλοι α, για να ναι, okay. και εσύ. Ναι, ναι, δεν ναι, ναι, θέλω κατάλαβα, να, κατάλαβα. να κάνω κάτι άλλο, αλλά πρέπει να θέλει και κάποιο. Ναι. <laughs> δηλαδή με ποιο στόχο πήγε, α πούμε, στα Αμερική. Είχε κάτι στο Μ, μυαλό σου ή πε. Κανέναν. Πάω, πάω και πάω, ό,τι γίνει. Πάω και ό,τι γίνει. Με μια βαλίτσα, να φανταστώ. Καλά, προφανώ με, με ένα περιβάλλον. Βαλίτσες. με ένα περιβάλλον, προφανώ με μια βαλίτσα. Που πήγαινα με μια βαλίτσα, ερχόμουν με δύο βαλίτσε. Έφτανα στην Αμερική με δύο βαλίτσε, γιατί έπρεπε να μεταφέρω και κάποια πράγματα. Αλλά και με ανθρώπου. Πώ είναι η Αμερική, έμενε για πέσει. Λο Άντζελε. Λο Άντζελε. Σε μισό. Μπορεί να φύγει τώρα από το podcast. Θυμάσαι κανένα τρελό σκηνικό που σου έχει συμβεί την ώρα που έλεγε δελτίο. Δηλαδή να τρελό... σι... <coughs> Πολλά μπορούν να συμβούν τώρα που λες Δελτίο. Κάτι μπορεί... που το θυμάσαι ακόμη και σήμερα και. Καλά, πέρα από τα κλασικά του να πνιγεί, να... <coughs> να θες να φτερνιστεί, να. <coughs> <coughs> να θε <coughs> να βήξεις Και τι κάνεις Άκου να δεις <coughs> Εάν πρέπει να βήξεις είναι προτιμότερο να βήξεις παρά να λιποθυμήσεις Ισχύει αυτό. Οπότε βήξε και υπάρχει ένα κοντρόλ. Υπάρχει ο σκηνοθέτη, υπάρχουν όλοι οι συνάδελφοι στο κοντρόλ οι οποίοι θα. Θα σε προστατεύσουν. Θα και θα πούνε βάλε τελεία. Διαβάζει, έχει το ότοκι και μπροστά σου. μην ειδήσει. Διαβάζει για τη συνάντηση του Πρωθυπουργού σήμερα. Και σήμερα έχει ότι Δεν το καταλαβαίνει αυτό. Και νιώθει θέλει, σου λέει βάλε τελεία εκεί και ρίχνει το βίντεο. Έτσι με την άνεση σου μπορεί να βήξει αυτό. Να φτύσει, να κάνει ό,τι θέλει και μετά να επανέλθει. Δεν Να να γίνει ένα σεισμό. Α, για πε για το σεισμό. Σεισμό. δεν θυμάμαι που ήταν. Που ήταν το επίκεντρο. Ε... Θυμάμαι ότι είναι μεσημεριανό δελτίο. Όχι, όχι, δεν είναι, δεν είναι το επίκεντρο. Έχω ζήσει σεισμού ονέρα ένα δυο. Αυτός το Αίγιο είναι ένα άλλο σεισμό. Ήταν στα πρώτα δελτία, στα πρώτα χρόνια. Τη Τις... <Τις> καριέρα. Τη <Τις> καριέρα, ναι. Όχι, όχι παρουσιάστηκα. Ναι. Όχι, σεισμό. Μεσημεριανό δελτίο. Έκανα παρουσίαζα μεσημεριανό δελτίο. Πριν από την αποφώνηση του δελτίου. Ξέρουμε την αποφώνηση. Έτσι, εντάξει. Ναι, οζέλη. το κυρίε και κύριοι, αυτό ήταν. Σε αυτό το ολοκληρώθηκε το δελτίο μα. Επόμενη ενημέρωση σα. Ακολουθεί. <Ρίως> Καλό <Ρίως> σα απόγευμα. Καλό σα βράδυ, καλή σα νύχτα. <laughs> λοιπόν. Ναι, παίζει λίγο η φωνή, αλλάζει όταν βρίσκεσαι σε μικρόφωνο. Καλώς και λίγο πριν πράγμα. από την αποφώνηση, πάει, πέφτει διαφημιστικό διάλειμμα ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Και θα επιστρέφαμε με την αποφώνηση. Δευτερόλεπτα πριν βγούμε, πριν βγούμε, ο νέο αρχίζει να κουνάει. <laughs> και είμαι στον αέρα έτσι, έτσι ακριβώ, και είμαι έτοιμη να φύγω. Είμαι έτοιμη να φύγω. Κάτι με σταματάει από πίσω. Είναι ο floor manager, ο Δημήτρη. Καλή του ώρα που Καλή βρίσκεται. Ώρα. Κάτσε και που κάθεσε. Κάθεμε και από μέσα. Και λέω, κυρίε και κύριοι, αυτή τη στιγμή σημειώνεται η σεισμική δόνηση. Σε σει... Εν τω μεταξύ, μετά από το ξαναείδα το βίντεο, λέω, Μα είσαι ηλίθεια. Σημειώνεται η σεισμική δόνηση. Όταν κάνει σεισμό, λε, Βοήθεια, σεισμόλε. Περβαίνουμε, χωριά Κάνει Κάνει σεισμόλε μετά, καταλαβαίνω. Τέλο πάντων, Και πήγα να κλείσω το δελτίο. Να κάνω το αποφάσιση και να κλείσω το δελτίο. Και ακούω φωνέ από το κοντρόλα, από τα ακουστικά. Κράτα το, κράτα το. Μείνε στον αέρα για να δούμε τι γίνεται. Τι είναι αυτό το πράγμα. Τι να πει, κάθεσαι και λε, κυρίε και κύριοι, πριν να πολύ λίγο ή σεισμό, θα δούμε σε 5-10 λεπτά, λε Παναγία μου, των δυνατόν συντομότερων, θα έχουμε το επίκεντρο, το μέγεθο τη πρώτη πληροφορία. Πώ γίνεται να σου βγαίνουν εκείνη την ώρα λόγια. Εγώ θα είχα πάνω μου και θα ήμουν να Εντάξει, να δει. Ε, και εγώ και, και οποιοδήποτε και είναι απολύτω φυσιολογικό. Φόβο είναι και να σηκωθεί ναι. να φύγει κάποιο από το στούντιο εκείνη τη στιγμή ή να κάτσει να χωθεί κάτω από το, από το τραπέζι. Ναι. Απολύτω φυσιολογικό είναι. Δεν ξέρω. Κάποια στιγμή, κάποιε φορέ, έχω κάποια ψυχραιμία. Είναι ε, Εντάξει, ξερω καποια στιγμη καποιε φορε εχω καποια ψυχραιμια ειναι η ενταξει Δεν είναι ότι ψυχραιμία. μέσα μου δεν είμαι. Ε, ε, δεν τρέμω ολόκληρη. <laughs> Προφανώ, αν συνεχίζονταν παραπάνω, θα έλεγα παιδιά, γεια σα, φεύγω. <laughs> Με <Μη> συγχωρείτε. <laughs> Αλλά οκ, το δύσκολο είναι το μετά το ότι πρέπει ξέρεις μέχρι να, βγουν οι πρώτες πληροφορίες Πώ Πώς κρατάς τον κόσμο, τι τους λες ότι, ότι, ο, κεφάλι Όχι ότι μου στο κεφάλι Εάν, σου λένε ότι το κοντρό. Προφανώ, προφανώ υπάρχει, υπάρχει και βοήθεια. Κάποια στιγμή κολλάει το κεφάλι σου. Δεν είναι... Ειδικά κιόλα αν δεν έχει εικόνα, αν δεν έχει ήχο, αν δεν έχει πληροφόρηση, αν δεν έχει κάτι. Προφανώ. Ε, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει και η εμπειρία του πλέ πέντε πράγματα. Αν δει ότι δεν υπάρχει κανένα λόγο να κρατηθεί αυτό το πράγμα γιατί δεν έχει πληροφορία, σταματά το. και κάνει ένα έκτακτο δελτίο με τι ναι. περισσότερε πληροφορίε. Ερώτηση. Σου ναι. έχει δείχνει ποτέ <χω> την ώρα που έχει δελτίο να συμβαίνει κάτι έκτακτο. Βέβαια, Τι εννοεί. Ρε, παιδί μου, ε, κάποιο. Ε, τρομοκρατική επίθεση. Κάποιος, Καλύτερα, ε, με Καλύτερα με τα γυαλιά. Καλύτερα με τα γυαλιά. Βλέπω και καλύτερα. Θα το βάλω εδώ. Καλύτερα με τα γυαλιά. Κάποιο θάνατο, κάποια σοβαρή είδηση ας πούμε, που συγκλονίζει το πανεπιστήμιο. Να αλλάξει τη ροή του δελτίου, εννοεί. Ναι, το δελτίο βγαίνει με βάση ένα θεματολόγιο. Είναι ο οδηγό αυτό που σου λέω. Ναι, βέβαια, βέβαια έχει γίνει. Εκείνη τη στιγμή. ή και το έκτακτο δελτίο. Και Πάνω στο κάτι... δελτίο, έκτακτο δελτίο. Καλά, ο Ινσέψιο, ναι. όχι, δεν είναι απίστευτο, ναι. Δεν όχι. έχει γίνει ποτέ. Όχι, δεν έχει γίνει. γιατί είσαι σε δελτίο ήδη, άρα Είσαι εντό του δελτίου, του, του πλαισίου του δελτίου ειδήσεων, αλλά δεν μπορεί να κάνει ένα έκτακτο δελτίο μέσα στο δελτίο ειδήσεων. Γιατί όχι. Βλακώδη γίνεται η συζήτηση τώρα όμω. Μπορεί όμω εκείνη την ώρα να πει. Έκτακτο βλέπουμε τον. Κυρίε και κύριοι, μόλι με ενημερώνουν από το κοντρόλ, ότι έχουμε μία εξέλιξη, ξέρω εγώ, στι Ηνωμένε Πολιτείε. Μπούκαραν στο Καπιτόλιο. Δεν θα το λέγε ποτέ. Μπούκαραν. Θα έβγαζε δικά σου λόγια. Εγώ δικά μου λόγια αυτό που. Αυτό που βλέπω στην εικόνα. Και καταστρέφει τα και αυτιά καταστρέψα. του Δημήτρη μέσα. Συγγνώμη, Δημήτρη. Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι. Ε, σου έχουν συμβεί λοιπόν διάφορα ευτράπελα. Mm -hmm. Και ευτράπελα. Αυτό και έχουμε αυτιά. καταλάβει. Oh. Ωραία. Θα και αστεί και δυσάρεστα. Μα και... είπε πριν ότι έχει σπουδάσει. Ιστορία τέχνης. Ιστορία Καμία. Σχέση. Καμία. Όχι, mm -hmm. δεν μα το ότι έχει σπουδάσει oh. Ιστορία τέχνη. Mm -hmm. mm -hmm. Έχει σπουδάσει ιστορία τέτοια. Ναι, δεν έχω πάρει όμω ποτέ πτυχίο, οπότε είναι κάτι που το αφήνω. Οκ, okay, όπω είναι... κατάλαβα. Δεν Αλλά έχει είναι... παρακολουθήσει για τη δημοσιογραφία. Πολύ λίγο. Περισσότερο στο. Το έχω δουλέψει. Δηλαδή μέσα από τη δουλειά το έμαθα. Άρα είσαι εμπειρικό δημοσιογράφο. Ε, ναι. Ωραία. Ναι, δεν υπήρχε, ερω... μα δεν υπήρχε καταρχήν. Υπήρχαν κάποιε ιδιωτικέ σχολέ δημοσιογραφία. Άρα, ένα δημοσιογράφο. Ναι, καμπουριάζω, φαίνεται. <laughs> ναι, παίρνει ύφο. Τώρα που έχει βαφτεί παίρνει ύφο. Ε, πάτε. Και όταν δοκιμάζω γυαλιά και όταν αγοράζω ρούχα φως, that's Όλοι that's έχουμε ένα προσωπικό Όλοι έχουμε μια μούτα Όταν, στο, όταν κοιταζόμαστε στον καθρέφτη Ισχύει <laughs> αυτό <laughs> Γιατί προσπαθούμε <laughs> να φτιάξουμε αυτό που θέλουμε να είμαστε Άρα Θεό, ε, Εγώ γενικά Για όλα τα επαγγελματά το πιστεύω αυτό Δεν είναι ανάγκη να έχεις πτυχίο Από μεγάλη σχολή <coughs> για να είσαι καλός στη δουλειά σου Ακόμα άκου προφανώ. Άκουσε με το, 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 πτυχίο. Ε, άκου, έχει και μια θεωρητική κατάρτιση. Προφανώ χρειάζεται μια θεωρητική κατάρτιση. Προφανώ είναι χρήσιμη μια θεωρητική κατάρτιση. Εννοείται, δεν το συζητώ. Εννοείται. Εννοείται. Αλλά. Ε, μετά είναι εννο... το κατά πόσο το δουλεύει μόνο σου. Και το και... πόσο το δουλεύει μόνο και πόσο δουλεύει. Και πόσο δουλεύει. Αλλά προφανώ η κατάρτιση. Να σε είναι. Αλλά μετά από πάρα, πάρα πολλά χρόνια Αυτό. σε μια α, εργασία, πέντε πράγματα τα μαθαίνει ασφαλώς και ένα background σπουδών σου δίνει και ένα υπόβαθρο. Υπόβαθρο να κρίνεις, υπόβαθρο να κρίνεις κοινωνικά, πολιτικά... Ασφαλώς. Από εκεί και πέρα και τα προσωπικά σου διαβάσματα, ενδιαφέροντα. Δεν είναι δύσκολο <coughs> να διακρίνεις μια αληθεία από μια ψευδίδηση. Θέλει μια εμπειρία. Αυτό στις αρχές προφανώς κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να το έχει. Εγώ δυσκολεύομαι. Πάρα πολύ θέλει, δυσκολεύομαι. Ε, δεν μπορεί να καταλάβει μια στο διαδίκτυο. Εντάξει, όταν είναι κάτι μπορεί να κραυγαλαίο. Μπορεί να είναι τρολιά, μπορεί να είναι fake, μπορεί να είναι. Κάτι κραυγαλαίο. Βέβαι ναι, κάτι κραυγαλαίο. Είναι πολλά που πο και πολλοί τα έχουν πιστέψει. Αβέβαια. Βέβαια. Και σοβαροί άνθρωποι, α βέβαια. βέβαια. Και σοβαροί άνθρωποι τα κάνουν. <laughs> <laughs> Εσύ πιστεύει ότι έχει πλέον την εμπειρία να το διακρίνει. Να το διακρίνεις. Σε ένα βαθμό μπορώ να διακρίνω, σε ένα βαθμό χρειάζεται να ψάξω και αυτό είναι η δουλειά του δημοσιογράφου να ψάξει, Για να δει αν αυτό που βλέπω εγώ και μου παρουσιάζεται με αλφαγιώτα ή μου το παρουσιάζετε εσεί ω γεγονό, ε, ισχύει. Και αυτήν την δουλειά του δημοσιογράφου, να το επιβεβαιώνει, να το διασταυρώνει. Άρα, εσύ θεωρεί τον εαυτό σου mm, mm. δημοσιογράφο. Δημοσιογράφο. Ή παρουσιάστρια ειδήσεων. δημοσιογράφο και παρουσιαστή δεν μπορεί να μην είναι. Ο, παρου... ο παρουσιαστής παρουσιαστή δεν μπορεί να μην είναι δημοσιογράφο, τι θα είναι. Γιατί... Υπήρχε... Υπήρχαν. Γιατί. Γιατί υπήρχε... πολλοί Λένε ρε παιδί μου ότι α, ένας παρουσιαστής τι κάνει, του γράφω εγώ το κεντρικό, του γράφω τα, το δελτίο, mm. διαβάζει ένα Q. Αυτό. Εγώ το δελτίο, αυτά που έλεγα, τα έγραφα. Τα έγραφες μόνη σου. Ναι. Και οι, παρουσιαστέ περισσο... παρουσιαστές τα γράφουμε. Οι εκφωνητές στο ραδιόφωνο τα γράφουν. Οι συντάκτες τα γράφουν. Αν υπάρχουν περιπτώσεις όπου γράφονται σε παρουσιαστές, ναι βέβαια υπάρχουν, όπως υπάρχουν και στο εξωτερικό και παντού. Αλλά εγώ και όπω και ένα μεγάλο κομμάτι των δημοσιογράφων, παρουσιαστών, γράφουμε. Ε, αυτό που διαβάζουμε. Άρα γράφεις εσύ τις ειδήσει. <coughs> εγώ, ενώ... εγώ, μιλάω με το ρεπόρτερ, εγώ μιλάω με το ρεπόρτερ, έτσι είναι η, διαδικα... η διαδικασία παραγωγής ενός δελτίου ειδήσεων περιλαμβάνει το, και το κομμάτι του να μιλήσω και εγώ ή να έχω την ιστορία του ρεπορτάζ μπροστά μου και με βάση την ιστορία του ρεπορτάζ, το τι έχει συμβεί, γράφω τρεις, τέσσερις, σαράντες, τόσες, όσες να είναι ο πρόλογος για να δεις το ρεπορτάζ. <laughs> Δεν είναι πολύ δύσκολο να διαχωρίσει τη δική σου άποψη από όλο αυτό. Δηλαδή, όταν γράφει ένα δελτίο, ο τρόπο που θα το παρουσιάσει ναι. δεν έχει μέσα και λίγη από τη δική σου άποψη. Όταν σου παρουσιάζω ένα δελτίο, ειδήσω σου παρουσιάζω τι έχει γίνει. Δεν έχει τη δική μου άποψη. Σου παρουσιάζω τι έχει γίνει. Δηλαδή, εγώ χτύπησα το μικρόφωνο αυτή τη στιγμή. Αυτό σου παρουσιάζω. Το ότι εγώ, η Γιώτα Μιχαλοπούλου, χτύπησε το μικρόφωνο. Ναι. Δεν σου λέω. Είναι μαλακισμένη η Γιώτα Μιχαλοπούλου που χτύπησε το μικρόφωνο ή καλά έκανε για τον Μιχαλοπούλου που χτύπησε το μικρόφωνο, διότι το μικρόφωνο είναι κακό. Αυτό είναι κρίση. Αυτό Το να στο παρουσιάσω απλώ, αυτό είναι η δουλειά του παρουσιαστή. Να ειδήσιο. σου πω όμω κάτι. Εγώ εκνευρίζομαι πλέον και δεν βλέπω ειδήσει, γιατί βλέπω ότι οι περισσότεροι παρουσιαστέ. Δεν θα θέση, μιλήσω με ονόματα. Παίρνουν θέση. Θεωρώ ότι με τον τρόπο που παρουσιάζουν την είδηση, όχι απαραίτητα αυτά που λένε, αλλά το ύφο. Και οι εκφράσει του και όλα αυτά δείχνουν τη θέση του πάνω στην είδηση. Και δεν σου λέω ποιοι... Σε ενοχλεί η θέση του δημοσιογράφου. Ανάλογο Λείς. στο θέμα. Στην πολιτική, όταν δεν έχει να κάνει με τη Χρυσή Αυγή, με ενοχλεί η θέση του δημοσιογράφου. Mm -hmm. Στην mm -hmm. τηλεόραση. Mm -hmm. Θα προτιμούσα να τον δω τελείως... Ακέραιο. Αυτή είναι η σωστή λέξη. Ε, ναι, ακέραιο. Να μην... Δηλαδή να μην τον επηρεάζει το θέμα που Εγώ παρουσιάζει. Εγώ συμφωνώ μαζί σου, εννοείται. Γι' αυτό και, και τι, το, το, σημαντικό, υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις που τις θέτεις προς εμένα, γιατί έχουμε συζητήσει λίγο πέντε λεπτά πριν, ναι. πριν βρεθούμε εδώ, αλλά ουσιαστικά είναι ερωτήσεις που πρέπει εσύ, 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 να τις, κάνω στον να τις κάνεις στον, εαυτό σας. Δηλαδή, η δημοσιογράφοι σε όλο τον κόσμο κινούμαστε με βάση ένα κώδικα δεοντολογίας. Κάποιοι θα πούν λολ, εγώ θα το πω τον Εσύ ναι. το το Υπάρχει. Λοιπόν, εάν κινείσαι με βάση τον κώδικα διοντολογίας, ξέρεις πάρα πολύ καλά πού, πώς, πότε και αν χρειάζεται και πότε πρέπει να παίρνει θέση. Εννοείται ότι υπάρχουν θέματα στα οποία για μένα αδιαπραγμάτευτα παίρνει θέση. Ναι. Και Οπός. αυτό που ανέφερε Χρυσή, η Χρυσή Και το τελευταίο που συζητιέται πάρα πάρα πολύ Γιατί Το κομμάτι Βεβαίω. Και δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάρω διαφορετική θέση Από τη θέση με τη Σοφία Δίπλα στη Σοφία Και αν μου ζητηθεί που δεν μου έχει ζητηθεί Και αν μου ζητιόταν που δεν μου έχει ζητηθεί Να πάρω την άλλη θέση τη... Γιατί τώρα και γι' αυτό Δεν θα το κάνω ναι. Δεν το κάνω <laughs> Απλά Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό ε, και εγώ χαίρομαι που χαίρεσαι. Πιστεύεις ότι οι ειδήσει είναι κατευθυνόμενες? Ζωή, εσύ τι πιστεύεις. ότι <laughs> <laughs> είναι. υπάρχουν ερωτήματα. Είδες πώς μπορώ να σου απαντήσω με ερώτηση και να πάρεις και την απάντησή σου. <laughs> λοιπόν, ε, οκ. Okay. Ε, αυτό ακριβώς ε, είναι το σημαντικό το ότι παρατηρείς, παρατηρείτε και βλέπετε κάποια πράγματα. Ναι, πιστεύω ότι σε ένα βαθμό είναι. Δεν ήταν όμω πάντα έτσι. Ε... ναι, ήταν σε μικρότερο βαθμό. Ήταν έτσι, όμως. Ήταν σε μικρότερο βαθμό. Σε μικρότερο, σε, σε, πολύ, σε, πολύ, σε πολύ, μικρότερο βαθμό. Και αυτό συνέβη τώρα. Πα κακά κα 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 παραδείγματα δημοσιογραφία υπάρχουν, υπήρχαν και θα υπάρχουν. Και όχι μόνο στην Ελλάδα και παντού και σε όλο τον κόσμο. Παντού, Ψ. παντού. Ρε παιδί μου, σε έναν βαθμό το δικαιολογώ. Το είναι κομμάτι... πολύ δύσκολη δουλειά η δουλειά του δημοσιογράφου. Καλό ή κακό. Όπω το βλέπω εγώ από την πλευρά μου. Είναι... Για μένα είναι δύσκολο το να μην παίρνει θέση. Άκουσα με λίγο. Ένα πλαίσιο αξιακό, έναν κώδικα ηθικό, όταν λέω ηθικό δεν εννοώ ψεύτο ηθικό, έναν κώδικα σεβασμού και σε αυτό που κάνουμε και στις καταστάσεις που ζούμε και στους ανθρώπους γύρω μας, τον έχουμε ως χαρακτήρες ούτως ή άλλως και τον κουβαλάμε. Δεν είμαι κάτι άλλος άνθρωπος και γίνομαι κάτι άλλος δημοσιογράφος. Δεν μεταλλάσσομαι. Ναι. Άρα λοιπόν ε, όλοι οφείλουμε να έχουμε ένα τέτοιο... Ο, όλοι είμαστε, όλοι έχουμε ένα... τι ε, έχω μπερδέψει τώρα, το δηλαδή, ξανά... <χο> το προηγούμενο. Όλοι ε, δεν πειράζει. Μην το, μην το κόψει. Πάμε το πάμε έτσι. <χο> όλοι έχουμε ένα αξιακό κώδικα. Ένα, ένα, ένα κώδικα αξιών. Τέλο πάντων. Quindi, και πάντα θα υπάρχουν κάποιοι και κάποιες Που θα τον το, ναι, ναι, που θα τον καταστρέφουν. Ωραία, το να θέμα με. είναι ε, εσύ, εγώ, εμεί που έχουμε έναν κοινό. πέντε κοινού στόχου, πέντε κοινέ αξίε. Να και θεωρούμε ότι αυτέ οι αξίε πάνε μπροστά. Μα πάνε μπροστά ω κοινωνία, ω. Ως... Παναγία μου. Διάγγελμα. <χει> Διάγγελμα. <χει> <διάγελμα, χει> και μας πάνε μπροστά <χει> ω κοινωνία. Πότε πιστεύει ότι άλλαξε. Αυτό, το ότι πότε ξεκίνησαν πότε οι να είναι Μισητέ, Και να συνειδητοποιήσω ότι όλα είναι ένα ψέμα σε αυτή τη ζωή. Εντάξει, όλα δεν είναι ένα ψέμα. Ε, απλά είναι κομμάτια αλήθεια που, που σου παρουσιάζονται, σου παρουσιάζουν, σου παρουσιάζαν, μας παρουσιάζαν. Ε, νομίζω ότι ε, αυτό πρέπει να άρχισε καλά σίγουρα μέσα στη... Σίγουρα η κρίση ήταν ένα μεγάλο το σημείο που έθεσε τις πολλές αλλαγές, ήταν το κομμάτι της α, κρίσης και σίγουρα πιο πριν θα έλεγα γύρω στο 2008 με την δολοφονία του Αλέξανδρου Ιγορόπουλου Κάπου εκεί στο 2008... Ε, ε, κάπως τα πράγματα άλλαξαν και η απαξίωση των μέσων άρχισε να γίνεται πιο έντονη. Να σε ρωτήσω κάτι, εσύ τότε έκανες δελτίο σωστά. Το 2008 έκανα δελτίο, ναι. Είχες, ε, εσύ είχε πει... Δεν νομίζω, νομίζω, δεν ήμουν, νομίζω ήμουν πρωινή βάρδια. Νομίζω είχαμε σημεριανό δελτίο, προσπαθώ να το θυμηθώ γιατί ξέρεις, έχω παρουσιάσει... Ναι, δεν, δεν μπορώ να θυμηθώ, αλλά δεν ήταν, νομίζω ήταν πρωινή βάρδια, αλλά εννοείται τις εξελίξεις μέρες μετά, εννοείται, διότι υπήρχαν μετά που έπαιζαν τα συνέχεια αυτά τα 3D, πώ έγινε η δολοφονία και πώ εξωστρακίστηκε το. Καλά, εντάξει, σπέρα, ναι, και όλο και αυτό όλα και όλο αυτά. αυτό το πράγμα. Και βεβαίω όλε οι αντιδράσει, ο κόσμο, όλο αυτό το το, το το, κύμα κόσμου που που βγήκε στο δρόμο και, και διαμαρτυρήθηκε και φώναξε. Δικαίω, ε, εγώ έχω να συμπληρώσω εδώ. Καλά, προφανώς δικαίω. Προφανώ δικαίω. Προφανώ δικαίω. Δεν, δεν το συζητώ. Να, παίρνω θέση. <laughs> <laughs> Προφανώ δικαίω. Ε, ωραία. Έχω, τώρα μου κάνει. Πώ το λένε, Και μετά κολλήσε μιλό... και η κρίση. Έτσι? Δε, ε, τέτοια. Να ρωτήσω αυτό ή να ρωτήσω αυτό. <laughs> ναι. ε, θα ρωτήσω δύο πράγματα. ,τι Πρώτον, πώ. Ποια ήταν η είδηση που πιστεύει ότι ξαφνικά έκανε λάσπη, ήταν λάσπη τέλο πάντων τελείω στο θέμα του Γρηγορόπουλου, Άκουσέ με, ε, για μένα η λάσπη ξεκινάει όταν προσπαθείς, προ, το, το β' ενικό το χρησιμοποιώ πάντα ακαδημαϊκά ρητορικά, όταν γίνεται μια προσπάθεια το θύμα να περιγραφεί με όρους θήτη. Δηλαδή το θύμα φταίει. Τα θύματα που φταίνε. Λοιπόν... Α, όπως για παράδειγμα Το συζητήσαμε και πριν από λίγο Με, με αφορμή το θέμα της ε, ε, Σοφίας Μπεκατόρου Με αφορμή το θέμα α, της Ελένης Τοπαλούδη Με αφορμή το θέμα του Ζακ Όταν α... <Θι>, Και με το Ζακ τι είχε γίνει Ρε παιδιά στη τηλεόραση. Ήταν εμετικό όλο αυτό που είχε συμβεί με το Ζακ και πρόσεξε, και στην υπόθεση του Ζακ είχαμε και ένα βίντεο έτσι που... Που φαινόταν η... Όχι, όχι, υπήρχαν αυτοί που σου έλεγαν όχι, δεν, υπάρχει ένα βίντεο, βλέπεις. Το βλέπει και ακόμη υπάρχει κόσμος που θέλει να πιστέψει ότι όχι, ήτανε πρεζάκι, ήτανε κλέφτης, πρεζάκι. Ναι, αλλά πρέπει να το αποδείξει. Το βάρος, που κατηγορεί φέρει το βάρος να αποδείξει ότι ισχύουν οι κατηγορίες του, ότι ισχύουν οι αιχμές του. Δηλαδή αν εσύ πεις ότι είμαι, δεν ξέρω εγώ, ε, σε συκοφαντώ, πρέπει να αποδείξεις πού έχ, που σε έχω συκοφαντήσει. Και ελάσπι, Αν με πει ενός... μαλάκα, πρέπει να με πείσει. Να μου να... αποδείξει να... 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 <σφίλει> ότι είμαι. Η Γιώτα είναι μαλάκο. Γιατί είναι μαλάκο. Τώρα, αυτά δεν ξέρω εσύ τα πράγματα που λέμε. Ε, διότι καταλαβαίνεις τα καταλαβαίνει ένα δημοσιογράφο, δεν πρέπει να μιλάει με τον τρόπο που. Ωραία, να σε ρωτήσω. Να ο ο Υπάρχει όμω πολλή κόσμο, π.χ. στην υπόθεση του Γρηγορόπουλου, μια που την πιάσαμε, <σφίλει> <σφίλει> που θα πει. Ναι, και βγήκε ο κόσμο έξω και μα πάσαν τα αυτοκίνητα και κάψανε τα μαγαζιά μα και τι φταίμε εμεί που η αστυνομία σκότωσε αυτό το παιδί. Έχει έχεις, έχεις, έχεις ένα συμβάν το οποίο ε, τι να κάνουμε, θα, θα προκαλέσει κάποιε αντιδράσει. Το ίδιο πράγμα γίνεται σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή προκαλεί μια κοινωνική αντίδραση. Δεν είναι ένα, ένα συμβάν. Δεν είναι έπεσε ένα δέντρο ας πούμε και πλάκωσε ένα αυτοκίνητο. Είναι ένα ε, αστυνομικό, ένα ειδικό φρουρό που καταδικάστηκε για το, για το θάνατο, για την δολοφονία του Αλέξανδρου του Ο οποίο βγήκε από τη φυλακή. Ναι. Είναι ό,τι πιο αστείο έχει σημαίνει στην Ελλάδα. Λοιπόν, bon, τώρα από εκεί και πέρα, στε, σε ταραχέ, έχει. Οπωσδήποτε θα έχει και τα σπασίματα, θα έχει και, και, και τι προβοκάτσιε. Προβοκάτσια, αυτή τη λέξη δεν ναι, μα στην τηλεόραση. τι, τι σημαίνει, μπορεί στον... να μα πει λίγο. Ότι προκαλεί κάτι για να κατηγορήσει μια συγκεκριμένη και να στοχοποιήσει μια συγκεκριμένη πλευρά, αλλά το προκαλεί εσύ. Εντάξει, να σου το πω έτσι απλά. Να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις ε, κατακριθεί ποτέ... Αν δικαιολογώ τα σπασίματα και τα λοιπά ναι. δηλαδή, ότι δικαιολογώ τα σπασίματα, αλλά ξέρεις, ε, 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 οι, αντι, οι αντιδράσεις κάποιες φορές μπορεί να είναι... Μια δολοφονία είναι μια βία. Μια ναι. βία η. 15 χρονών Στη βία κάποιες φορές τι να κάνει. Δηλαδή άμα μου χώσει χαστούκι... Ε, ε, δεν ξέρω. Εγώ δεν είμαι φωνώ. υπέρ τη βία, είμαι κατά τη βία. Αν με χαστούκίσει. Απρόκλητα... Αλλάζει λίγο το αφήγημα. Δεν θα γυρίσει το άλλο μάγουλο. Όχι. Αυτά τα κάνει μόνο ο Χριστό. Όχι, δεν θα γυρίσω το άλλο μάγουλο. Λυπάμαι. Έχει κατακριθεί ποτέ για τι απόψει σου στην τηλεόραση. Γιατί. Ξε... Εντάξει. ε Δεν θα έχω σίγουρα, αλλά δεν το ξέρω. Α, όχι. Okay. Δεν έχει υπάρξει α πούμε πόλεμο εναντίον σου. Όχι. όχι. Αυτό είναι. Ένα όχι, θετικό θέμα; Όχι, όχι, δεν, δεν, δεν. Και σου λέω ότι εγώ το 11, τέλη του 11, το αποφάσισα και έβαλα στο πλάι ένα κομμάτι. Είναι μεγάλο, είναι σημαντικό κομμάτι, τα social media είναι σημαντικά, είναι σημαντικό το πώς ε, ε, λειτουργήσαν και πώς επηρέασαν και το κομμάτι ενημέρωση και το κομμάτι τηλεόραση, τα πάντα. Δηλαδή ε, πιστεύεις ότι είναι καλύτερο που η ενημέρωση πλέον γίνεται και μέσω των social media؟ ε, είναι και καλό, είναι και κακό, βέβαια. Είσαι, βέβαια έχουν βγει ειδήσει από τα social media. Οι οποίε συνήθω καλύπτονται στην δι, ε, τηλεόραση. Καλύπτονται, Καλύπτο, παρουσιάζονται. Ναι. <laughs> ότι δεν παρουσιάζονται. Ότι δεν παρουσιάζονται. Την άλλη λέξη <laughs> ψάχνω. Ότι δεν παρουσιάζεται ή δεν, δεν παρουσιάζεται. Γιατί αν δεν τι παρουσιάζεται είναι από lol. Σίγουρα υπάρχουν θέματα τα οποία. Προφανώ, προφανώ. Υπάρχει το διαδίκτυο Αυτό με τον Αντώνη από το Big Brother που το έχουμε κάνει εδώ καραμέλα σε αυτό ναι. το podcast. Βίδε. Αν δεν υπήρχαν τα social media και αν δεν τον πιάναν στα social media και δεν γινόταν ο χαμό, δεν θα ασχοληθούταν ποτέ κανένα με αυτό το περιστατικό. Βέβαια. Δηλαδή θεωρώ Όλα. ότι έχουν πολλά καλά τα social media. Σίγουρα υπάρχουν ένα σωρό ε, fake news και hoaxes που βγαίνουν πολύ πιο εύκολα. Το καλό και το κακό πάντα υπάρχει. Και καλή η τηλεόραση, και κακή και η τηλεόραση. Καλό το ραδιόφωνο, κυρίω καλό το ραδιόφωνο. Α, μπορεί να ναι, το αγαπώ να το ραδιόφωνο, μου αρέσει το ραδιόφωνο. Καλά τα social media, κακά τα social media. Το θέμα είναι τι χρήση κάνει, ποια είναι η χρήση, πώ μπο... τα χρησιμοποιεί. Είναι ποιους... επικίνδυνα τα social media. Γιατί π.χ., αυτό που έγινε στην Αμερική με το Καπιτόλιο. Ναι, ξεκίνησε ναι, είναι... από τα social media. Προφανώ, είναι, είναι... μπορεί να χρησιμοποιήσει τα social media και χρησιμοποιήθηκαν τα social media και χρησιμοποιούνται είναι τα κρυλό. social media από παντού. Από παντού. Από, για πολιτικού λόγου, για κομματικού λόγου, για θρησκευτικού λόγου, για, για εμπορικού λόγου. Όσο κακό και να κάνουν, εγώ τα αγαπώ. Mm. Γιατί νομίζω mm. ότι τα Tôi social νομισώ. media έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στο awareness, στο awareness σε πολλά θέματα. Τα social media, σεξυσμό, η τεχνολογία, το ίντερνετ, και... ναι. όλα αυτά έχουν, έχουν δώσει μια πλατφόρμα όπου όλα αυτά τα μηνύματα για τα οποία σε διέκοψα τώρα. Μπορεί να συνεχίσει να ναι, για όλα αυτά τέλο πάντων. Υπάρχει τεράστια ελευθερία λόγου λοιπόν στα social media. Και υπάρχει βεβαίω και θα δει και τι απόψει τι ακραίε. Τι γι' αυτό επειδή υπάρχει ελευθερία λόγου. Πιστεύει όμω ότι θα υπάρχουν κάποιε απόψει που δεν θα έπρεπε να εκφράζονται ούτε στα social media. Πήγε αυτό με τον Τραμπ που έγινε. Αν. είτε στα social media σε προσωπικό είτε σε δημοσιογραφικό επίπεδο. Μαύρο, κάποιο του γκέι, αυτέ προφανώ όχι. Αν συμφωνώ που έκλεισαν τον λογαριασμό του. Τι πήγες να του μου Το Τραμπ. Όχι, σε αυτό δεν συμφωνώ παρόλα αυτά. Σε αυτό δεν συμφωνώ. Σε αυτό δεν συμφωνώ. Είναι ένα πολιτικό πρόσωπο. Ήταν εν νομίζω ήταν ακόμα ναι. πρόεδρος πρόεδρο των ε, Ηνωμένων Πολιτειών. Ε, α κρίνει ο κόσμο, α κρίνουν οι δημοσιογράφοι, α έχουν αυτή το ρόλο του αν ισχύει αυτό που λέει ο, έλεγε ο Τραμπ, τον, τον λόγο του γενικά, και όχι ε, ένα μέσο όπως το Twitter. Βέβαια, ε, oh. στο Twitter είναι πλέον oh. ε, η νέα εφημερίδα. Διότι έχω, μπορώ να σου πω και άλλα παραδείγματα, και σε άλλα social media και στο Facebook, όπου υπάρχουν απόψεις και υπήρχαν απόψεις επικίνδυνες, οι οποίες περνούσαν και έμεναν. Περνούσαν ω. Ως, ως, στο timeline. Δεν κατέβαιναν. Δεν, ακόμα και αν και αν γίνονταν καταγγελίε. Οκ, okay, εντάξει. Κοίτα, και εγώ συμφωνώ. Πρέπει να υπάρχει ελευθερία λόγου και στα να social media. Υπάρχει ελευθερία λόγου, αλλά ε, υπάρχει το κομμάτι που υποκινεί βία, υποκινεί μίσο. Αυτό το κομμάτι, όχι. Συμφωνώ. Υπάρχει και νομικά. Είναι, υπάρχει Π. αυτή ε, η <laughs> σελίδα που είχε βγει που ανέβαζαν revenge. Ε, Porn. Κάποιοι τύποι. Δεν το συζητώ. Ναι, που δεν το ελληνική συζητώ. σελίδα που δεν είχαν να φτιάξει και ανεβάζανε Μου είναι αδιανόητο. Αυτά, α πούμε, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Μου είναι αδιανόητο να σκεφτώ ότι θα συνομιλήσω ή θα βρεθώ ή θα βρεθεί κάποιο άνθρωπό μου σε, σε, στη, σε αυτή τη θέση να δει τον εαυτό του και στι προσωπικέ του στιγμέ. Ε, Αυτά δεν θα έπρεπε να υπάρχουν και οι άνθρωποι που τα κάνουν να είναι ευτυχισμένοι. Είναι Να είναι αυτό. στη φυλακή, αν γίνεται. Ε, ένα πλαίσιο υπάρχει και. Υπάρχει, υπάρχει ένα Μα πλαίσιο. Γι' αυτό τα αγαπώ τα social media. Γιατί βρίσκουμε τέτοιου ανθρώπους και του κλείνουμε φυλακή, <laughs> Πάρα πολύ. Ναι. Δεν του κλείνουμε όλου. Πάντα δεν τους κλείνουμε όλου. δεν τόσο όλους, ναι, συμφωνώ. Πάντα δεν του κλείνουμε όλου. Στα social media, <laughs> λοιπόν, υπάρχει ελευθερία λόγου. Στην τηλεόραση, πιστεύει ότι υπάρχει. Ε, αν υπάρχει ελευθερία λόγου, στην τηλεόραση. Το κάναμε, το συζητήσαμε λίγο πριν. Δεν υπάρχει σε ένα βαθμό, Σε ένα βαθμό θα έλεγα ότι. Δεν ξέρω, ξέρω. Κρίνω από αυτό που βλέπω κι εγώ πλέον, γιατί κι εγώ πλέον είμαι τελεθεατή. Και είναι αυτό που είπαμε πριν. Πολλά πράγματα και πολλέ ειδήσει τι μαθαίνω από τα social media. Άρα κάτι, κάτι λείπει. Κάτι, κάτι πάει λάθο. Κάποιε φορέ ξυπνάω με τη μαύρη πλευρά ότι όλα αυτά πάνε κατά διαόλου Κάποιες Κάποιε φορέ είμαι πιο θετική και λέω, εντάξει, να, α πούμε, υπάρχει και η ζωή. Ναι. Αχ, σε ευχαριστώ. Για, ε, για το είπε για πλάκα. Όχι, δεν το είπα για πλάκα. Σε ευχαριστώ, σταμάτησα. Ωραία. Πώ έχει επηρεάσει το Ιντερνετ τις ειδήσει όπω ξέρουμε, Α, Σε μεγάλο βαθμό. Καταρχήν το Ιντερνετ είναι πιο γρήγορο από τι ειδήσει. Ισχύει αυτό. Η είδηση βγαίνει πολύ πιο γρήγορα. Βλέπει την εικόνα πολύ πιο γρήγορα. Οι, οι, οι νέε τεχνολογίε ε, ανάγκασαν ε, πάρα πολλά μέσα να, να προσαρμόσουν τον τρόπο λειτουργία του ε, και βεβαίω και την ε, τηλεόραση. Ε, το ίντερνετ είναι πιο γρήγορο. Πολύ πιο γρήγορο. Ναι, εντάξει. Γιατί μπορώ και εγώ ας πούμε, να, το, να βιώσω κάτι. Ακριβώ. Καλά, υπήρχε μια περίοδο με την αστυνομική βία τώρα, τελευταία. Ε, το <κυκλή> καλοκαίρι, νομίζω, που δεν είχαμε καραντίνα, αλλά υπήρχε σε περιοχέ. ήταν τρελά αυτά που γινόντουσαν, σε πλατείε με ε, από αστυνομικού σε κοπέλε. Τα είχε δει κάποια στιγμή. Τα είδαμε, δεν βλέπαμε τα, τα βίντεο. Αυτά δεν τα ένα είδα ένα ποτέ στην τηλεόραση. Ένα ζευγάρι. Κάποια δεν τα βλέπει, κάποια θα τα δει. Δεν θα τα δει ποτέ. Κάποια θα τα δει, κάποια, κάποια δεν θα τα δει. Πότε ήταν εσύ, προχθέ δεν ήταν που διάβαζα. Όχι με τον Υπουργό Δημόσια Τάξη που ναι. είχε το το κομμάτι του πώς θα προστατευτούν οι δημοσιογράφοι σε περιπτώσεις διαδηλώσεων, πορείας και τα λοιπά. Πιστεύεις ότι ενδιαφέρεται όντως για το πώς θα προστατευτούν οι δημοσιογράφοι. Πρέπει να μου το δείξει με έναν άλλο τρόπο, γιατί αυτό που, παρουσίασε ως σχέδιο καταρχήν δεν θα έλεγα ότι είναι πολύ ρεαλιστικό εγώ δεν ξέρω δεν έχω την εμπειρία ενός υπουργού αλλά υπάρχουν και αρκετές περιπτώσεις όπου έχουν βγει δηλαδή λίγο αγκουγκλάρις όπου οι φωτορεπόρτερ τελευταία αλλά και οι δημοσιογράφοι μάλλον περισσότερο κινδυνεύουν από αυτούς που ο υπουργό λέει ότι θέλει να τους προστατεύσουν Εννοεί ότι οι δημοσιογράφοι έχουν φάει τρελό ξύλο ή δακρυγόνα. Οι είναι Στον φάει. υπάρχουν ανακοινώσει. Είναι πολλοί συνάδελφοί μα οι οποίοι. Αυτά βέβαια δεν θα τα δει στην τηλεόραση. Έχουν τραυματιστεί, έχουν προβλήματα υγεία ακόμα και σήμερα. Που έχουν φάει από αστυνομία ξύλο. Ναι, εντάξει. Προφανώ υπάρχει. Προφανώ όπω και, και κόσμο. Πιστεύει ότι θα μπορούσε η αστυνομία. Ή, τι έγινε στι Ηνωμένε Πολιτείε με τον Φλόιντ, με τι γίνεται. Και, και, και όχι μόνο. Και παντού. Οι εικόνε αυτέ είναι και στην παντού. Ελλάδα δυστυχώ. Παντού. παντού. Αλλά ε, το αστείο ήταν ότι του έβλεπε π.χ. στο Black Lives Matter η αστυνομία που σκότωσε ανθρώπου, πλάκωνε στο ξύλο. Και βλέπει και αντίστοιχα στο Καπιτόλιο που ήταν μόνο λευκοί ναι, White Power. Που ήταν σε φάση, οκ, okay, δεν τρέχει τίποτα. αλλά την κυρία Λόμμα, να σα κατεβάσω από του κάλε. Σα παρακαλώ, φύγετε από το καπιτόλιο. Υπήρχαν και κάποιοι. δεν γίνεται, φύγετε από το καπιτόλιο. Υπήρχαν και κάποιοι οποίοι προσπάθησαν, γιατί πάντα υπάρχει ένα αριθμό μικρό που συμφωνώ. προσπαθεί να κάνει τη δουλειά του, αλλά δεν, δεν, δεν. Εκείνη η ιστορία ήταν. Έκανε μπαμ η συμπεριφορά προ του. Λευκούς και οι εικόνες μερικούς μήνες πριν πώς ήταν ζωσμένο με ναι. ειδικέ δυνάμεις και τα λοιπά για τις πορείες και για τις διαδηλώσεις των, του Black Lives Matter Black Lives Λες Matter, matter. Πάλι, <laughs> Πάντα <laughs> το κάνω <λάθος. laughs> δεν είμαι, ξέρω αγγλικά, συγγνώμη <laughs> Έχει <laughs> ζήσει πέντε χρόνια στα Αμερική Άξι, ναι. Κατά πόσο <laughs> πιστεύεις ότι η ελληνική αστυνομία υπηρετεί τι. Ε, ε... Δεν με πείθει, το νόμο και την τάξη ναι. Δεν με πείθει. Δεν με πείθει. Θέλει προσπάθεια ακόμα να με πείσει. Δεν με πείθει. Και δεν με πείθει πουθενά σε όλο τον κόσμο. Και σε έναν βαθμό δεν με πείθει ούτε η δικαιοσύνη. Κάποιε περιπτώσει με πείθει και Λέω, α, ωραία, μπράβο. Σε κάποιε περιπτώσει όχι, δεν με πείθει. Και είναι πολλέ. Τελεία. Σίγουρα είναι πολλέ. Αναφέραμε περιπτώσει πριν. Ε, ε, έχουν υπάρξει και περιπτώσει όπου ναι, οκ, okay, έχουμε πει μπράβο, αλλά τι να κάνουμε. Δεν μπορώ να μην μου σηκώνετε τρίχα κάγκελο όταν μια καθαρίστρια, μια γυναίκα η οποία καθαρίζει τι δικέ μου καθαρσίε, ε, τρώει 10 χρόνια, α πούμε, ποινή κάθριξη διότι ε, πλαστογράφησε το, 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 το απολυτρίο του δημοτικού για να πάει να παίρνει πόσα πόσα θα παίρνει μια, μια γυναίκα που καθαρίζει, γιατί δεν μου αρέσει κιόλα η λέξη. Μια γυναίκα που φροντίζει, φροντίζει να είμαστε καθαροί. Τίποτα. Και φεύγουν κάτι εκατομμύρια, έτσι. Έτσι για πλάκα. Έτσι, για πλάκα. Εντάξει, για πλάκα. οκ. Okay. Να, να, να βάζουμε. Να... Προφανώ ο νόμο είναι νόμο και πρέπει βεβαίω, αλλά, αλλά να, να τα να βάζουμε και δίκιο. λίγο στη ζυγαριά, έτσι. Να βλέπουμε ποια είναι η μία περίπτωση, ποια είναι η άλλη περίπτωση. Και αυτό είναι δουλειά του δικαστή. Να σα ρωτήσω κάτι. Και όταν τσαντίζεται αυτό που λέμε κοινή γνώμη και. Ναι, όχι. Σαφώ και πολύ καλά κάνει και αντισρούν. και πολύ καλά πρέπει και πρέπει να αντιζρούμε. Συμφωνώ σε αυτό. Πράγματα. Άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ μεγάλα κεφάλια, ρε παιδί μου, πολύ, πολλά λεφτά, κεφάλαια, οι οποίοι ξέρουμε ότι κρύβονται πίσω από μεγάλε. Εμ... Ψάχνω λέξει τώρα να μην είμαι πολύ συγκεκριμένη. Τέλο πάντων, κρύβονται από εγκλήματα. Αυτό Έχουν είναι... από κάτω του μεγάλα εγκλήματα. Mm -hmm. Αυτοί οι άνθρωποι, γιατί πιστεύει ότι κανεί δεν του κλείνει μέσα είναι δουλειά τη δικαιοσύνη να του κλείσει μέσα. Είναι δουλειά... Άρα δεν υπάρχει δικαιοσύνη τελεία. Λειτουργεί τελεία. Ανά περιόδου και ανά περιστάσει. Ναι, είναι, είναι, ναι, ξέρει, είναι άλλοτε ανθίζει, άλλοτε μαραζώνει, άλλοτε δαγκώνει μόνο του ξυπόλοιπου η δικαιοσύνη. Ε, αν έχει τρόπου να γλιτώσει και από τη δικαιοσύνη, γλιτώνει. Ε, και εκεί Πιστεί λοιπόν, και εκεί αλλάξει. λοιπόν χρειάζονται δημοσιογράφοι. Διότι αν εσύ έχεις κάνει κάτι που θα πρέπει να βγει στο φως της δημοσιότητας και πρέπει να βγει στο φως της δημοσιότητας γιατί έχει πλήξει, ξέρω εγώ, ένα κομμάτι του πληθυσμού, έχει πλήξει μια κοινωνική ομάδα ή δεν ξέρω εγώ, οποιαδήποτε παραβατική, σοβαρή, κακουργηματική πράξη, ναι. Ναι, αλλά ο δημοσιογράφος, όσο καλό δημοσιογράφος και να είσαι καλό ενώ ναι. Ε, Πολλέ φορέ απειλούνται οι ζωέ του. Ναι, βέβαια. Έχουν το δολοφονηθεί. Δι... Έχουν δολοφονηθεί δημοσιογράφοι. Ναι, ε, καλά. Σίγουρα στο εξωτερικό, σίγουρα. Στην Ελλάδα δεν έχω. Έχει συμβεί στην Ελλάδα δολοφονία. Αλλά έχουμε... έχω έχουν... ξέρω ε, Επιθέσει σε δημοσιογράφου, βέβαια. Ε, και πριν τα λέγαμε και σε φωτορεπόρτερ και παντού. παντού. Παντού υπάρχουν. Πιστεύω ότι θα αλλάξει ποτέ αυτό. Είμαστε σε καλό δρόμο στο να. Ξέρεις, για να αλλάξει κάτι, προφανώ. Ε, Ξεκινάει από την ατομική θέση στάση του. Ατομική καθενός. ευθύνη. Την ατομική ευθύνη. Την ατομική ευθύνη. Την ατομική ευθύνη. Ξεκινάει από την ατομική ευθύνη, βέβαια. Αλλά υπάρχει και ε, για να. Λοιπόν, ξεκινάει η ευνατομική ευθύνη, αλλά ο καθένα έχει ένα κομμάτι ευθύνη πρώτα απ' όλα. Και άλλο το έχει μεγαλύτερο, άλλο το έχει μικρότερο. Διπλή αυτό. Λοιπόν, άλλο την έχει μεγαλύτερη, άλλο την έχει μικρότερη την ευθύνη. Και σε κάθε περίπτωση για να αλλάξουν όσο πράγματα. Όσο μικρότερο είσαι, τόσο μεγαλύτερη ευθύνη έχει. Ποιο το λέει αυτό. Εγώ το λέω. Ο εδάκο, δηλαδή που είναι μικρό έχει μεγάλη ευθύνη. Ε, ενώ με τα σημερινά δεδομένα, όσο μικρότερο είσαι, Τόσο μεγαλύτερη ευθύνη δηλαδή σου χώνουν oh. στου ώμου. Ναι, προφανώ. Ναι. Αυτό, αυτό δεν. Εντάξει. Να ανταβάζουμε τα μεγέθη. Όσο μεγαλύτερο, τόσο λιγότερη ευθύνη. Ναι, ακριβώ. Ακριβώς. Και, και, και όσο να κινηθεί μόνο σου, αν συλλογικά. Επειδή μου είπε πριν πώ να αλλάξουν πράγματα και αν αλλάζουν πράγματα και πώ μπορούν να αλλάξουν πράγματα. Αλλάζουν με ένα, δύο, τρει, πέντε, δέκα, είκοσι εκατό, μερικέ χιλιάδε αν μαζευτούν και αν μαζεύονται συνέχεια. Στη Χιλή γίνεται ακόμα. Στη Χιλή. Γίνεται ακόμα τη τρελή στου δρόμου. Βγαίνουν. Επειδή δύο-τρία χρόνια διαδηλώσει. Διαδηλώσει, διαδηλώσει. Θέλει μια συνέπεια λοιπόν το να θέλει yeah. να αλλάξουν πράγματα. Yeah. Θέλει μια συνέπεια ω προ το, ως προς το να τα απαιτεί να αλλάξουν όπω γίνεται στη Χίλη τα τελευταία δύο-τρία χρόνια που θέλουν να διώξουν τον. Πώ το είπαμε, Πινιέρα, τον πρόεδρο. <laughs> <Αυτό>. <laughs> το πινιέρα. Και γίνονται ταραχέ απίστευτε με θύματα, με νεκρού. Με, 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 με. Άρα πιστεύεις ότι χωρί κόπο και. Όχι, παιδί μου, χωρί σκόπο δεν γίνεται τίποτα Τίποτα σε αυτή τίποτα τη ζωή. Τίποτα. Πρέπει να κοπιάσει. Να κοπιάσει να έχει όραμα, και το όραμά σου να έχει και να. Να, έχει, να δίνει χαμόγελο, να δίνει ελπίδα, να δίνει ίσε ευκαιρίε, ισότητα. Ποιο είναι το πιο σοκαριστικό νέο που χρειάστηκε να παρουσιάσει, σαν παρουσιάστρια ειδήσεων. Πολλά. Εντάξει, πολλές. Οι κακές ειδήσει είναι πάρα πολλέ. Ένα σοκαριστική ήταν η ιστορία με του δίδυμου πύργου. Ήταν σοκαριστική. Ε, ήσουν τότε παρουσιαστριά. <coughs> ε, είχα βάρδια, αλλά δεν είχα βάρδια δελτίου. Έκανα σύνταξη. Και αρχ, αρχίζουν και έρχονται διάφορα α, τηλεγραφήματα κτλ. Στο ίντερνετ έχουμε αρχίσει να βλέπουμε κάποιε περίεργε ειδήσει για ένα αεροσκάφο το οποίο στη Νέα Υόρκη έπεσε και ανοίγουμε CNN, δεν θυμάμαι πια αμερικάνικα δίκτυα, ανοίξαμε και είδαμε, βγήκαμε εννοείται σε έκτακτο, όχι εγώ δεν ήμουν εγώ, ήταν άλλος συνάδελφος, ε, και βλέπαμε ζωντανά το δεύτερο αεροπλάνο να πέφτει στους δίδυμους πύργους. Σοκαριστικό. Και ήταν, ήταν απόλυτα σοκαριστικό, ήταν μια απόλυτα σοκαριστική εικόνα που δεν πίστευα ότι... Δεν πιστεύω ότι θα το. Κανεί νομίζω ότι το περίμενε. Κανεί δεν το περίμενε. Μα δεν είναι. Εντάξει, δεν το Κανείς προσχεδιάζει πόσο, 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 άλλαξε πολλά πράγματα. Στην αυτό. Αμερική. Και εμείς επηρεαστήκαμε από βαθμό. αυτό, πιστεύει. Όχι, oh, εντάξει, σε έναν βαθμό Εντάξει, πάντα, πάντα είναι ένα κομμάτι που επηρέασε... είναι ένα, ένα συμβάν το οποίο επηρέασε πολλού τον τρόπο που βλέπουμε. Ε, του μουσουλμάνους, για παράδειγμα. Ισχύει αυτό που λε. Βέβαια, εγώ ήμουν έξι χρονών όταν έγινε το 2001. Ναι, ναι. Έξι ναι. χρονών. Ναι, αυτό, αυτό είναι το δράμα του να συζητάμε κάποιον... ο οποίος μπορεί να του πω ένα όνομα και να πει... What? Σταμάτα! What? Ήξερα για του ζητμούς περίπτωσης. Το θυμάμαι, το έβλεπα στην τηλεόραση. Ωραία. Επίσης έχει κάνει... Έχω βγει σε ένα έκτακτο α, γιατί έχει κάνει ένα σεισμό και δυνατό σεισμό. Δεν θυμάμαι αν είχε γίνει τόσο και στην Αθήνα. Ή ε, αν είπαμε παιδιά, έκτακτο έχουμε σε κάποιο... Έχει σημειωθεί σεισμό κάπου. Ε, <coughs> Και στον αέρα, ενώ περιμένω να μάθουμε επίκεντρο και τα λοιπά, μαθαίνω ότι το επίκεντρο είναι εκεί που μένει η μητέρα μου, εκεί που έμενε η οικογένειά μου. Πελοπόννησο, Ηλία ήταν θυμάμαι. Και σε έπιασε... <κυρίζει> να ξέρεις ότι, ξέρω ε, δικοί σου άνθρωποι ζουν, ξέρω εγώ, λέμε τώρα σε μια περιοχή στην Ελλάδα και να μάθεις ότι το... εκεί είναι το επίκεντρο. Πήρες και να είσαι στον αέρα, θεία. δεν μπορούσε να δυνατό να πάρω τηλέφωνο. Ως Ήταν αδύνατο να πάρω τηλέφωνο στον αέρα. Yeah. Ήταν αδύνατο να πάρω τηλέφωνο. Αυτό που έκανα, ένιωσα ότι πάνιασα, δηλαδή yeah. ότι πάνιασα, όταν βγήκε δηλαδή ο ρεπόρτερ στον αέρα, ο συνάδελφο και είπε ότι το επίκεντρο είναι εκεί. Και λέω, <κου> δεν είπα τίποτα. Το μόνο που δεν θυμάμαι τι έκανα. Νομίζω ότι έγραψα το τηλέφωνο, το κινητό. Για να πάρουν. Ε, ναι, για να πάρουν τηλέφωνο να δουν είναι okay. Όλα ήταν εντάξει. Αλλά σε εκείνο το πεντάλεπτο, δεκάλεπτο. λεπτό κόντεψε να... να... τα χάσεις, ναι, να αυτό... χάσει. Ναι, είναι αυτό. Ναι, ήταν εντελώ. Πόπο. Μιλάμε τα ζώα. Ζω... Εγώ είμαι αυτή τη στιγμή είναι... μαζί σου μέσα στο στούντιο, να ξέρει. Ναι, είναι εξή. Γιατί πρέπει να, την, να κρατήσει και, αυτό το, αυτή, πρέπει να κρατήσεις και την ψυχραιμία. Διότι κάνει ε, εκείνη τη στιγμή λε κάτι, ίσω on camera, ρε παιδί Εγώ, Εγώ δεν θα είμαι ποτέ ψύχρεμη. Απορώ με την ψυχραιμία σου. Καταρχά, πώ κατάφερνε και, και διάβαζε το Q χωρί να κάνει Σαρδάμ. Εντάξει, έκανα. Κάποιε φορέ έκανα Σαρδάμ, έχω κάνει Σαρδάμ. Εντάξει, δεν έκανα Συγά πολλά. Σαρδάμ. Σαρδάμ. Δεν, έχω, δεν έχω κάνει πολλά Σαρδάμ, αλλά έχω κάνει μερικά ωραία Σαρδάμ. Για πε. Υπάρχει μία είδηση όπου έχει να κάνει με το δρομοκαίτιο, μια κακή, μια κακή είδηση, okay, όπου είχε τέλεια. βρεθεί ένα, ένα, σε, μια, σε, ένα, στο, σε φαγητό, είχε βρεθεί ένα ποντίκι, κάτι τέτοιο. Ε, και είχε γίνει, είχε γίνει ντόρο τότε, ήταν ένα θέμα με το οποίο ασχολήθηκαν τα δελτία και στο κείμενο το οποίο διάβαζα είχα γράψει εγώ για να μην γράφω συνέχεια το ποντίκι του ποντίκι, το τροκτικό. Όχι, 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 όχι. Ναι, ναι. Όχι. Ναι. Όχι. Ναι. Κοκαλώνεις, κοκάλεσα. Το κοντρόλ εννοείται ότι γελούσε. Γελούσε και ήταν μια σοβαρή είδηση όπου τι να κάνεις όμως, ξεφτυλίστηκες λίγο, λες προφανώς μιλάμε για το τροκτικό. Συνεχίζεις και λες. Όχι, όχι, όχι. Απέσιο. Αλλά συμβαίνουν αυτά. Ζωντανή εκπομπούλα είναι. Θα γίνουνε. Ζωντανή εκπομπούλα, μου αρέσει εκπομπούλα, το λες έτσι. Θα μπορούσε να κάνει ποτέ ψυχαγωγική εκπομπή. <laughs> Από ό,τι σε έχω γνωρίσει, θα μπορούσε να συμμετέχει, αλλά. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ψυχαγωγική εκπομπή, δεν ξέρω. μπορεί, μπορεί, και να μπορούσα. Δεν το, δεν το ξέρω, δεν το έχω δοκιμάσει. Τώρα όμω εδώ είμαστε μια ψυχαγωγική εκπομπή. μα είναι τι ψυχαγωγικέ εκπομπέ, οκ, okay, μ' αρέσει. <laughs> <laughs> λοιπόν, είχε ποτέ σου, ε, όλη την καριέρα έναν άνθρωπο στον οποίο ρε παιδί μου λες αυτόν τον άνθρωπο χρωστά πολλά Όχι από την άποψη του ότι σε έσπρωξε ή σε τέτοιο Από την άποψη του ότι έχεις μάθει πολλά πράγματα Ναι με ότι... ευτυχώς είχα την τύχη να έχω και ανθρώπους και άνθρωποι Οι οποίοι στάθηκαν δίπλα μου και ως φίλοι και ως προϊστάμενοι Και ως συνεργάτες και ως προσωπικές σχέσεις Ευτυχώ. είχα ανθρώπους που μου μίλησαν με με περπάτησαν, με οδήγησαν. Δεν είναι τέλειο αυτό. Με χαστούκησαν όταν Δεν χρειάστηκε τους να Θυμάμαι με αγάπη αυτού του ανθρώπου. Του θυμάμαι με αγάπη. Δεν θα του θυμάμαι με αγάπη. Του θυμάμαι με αγάπη και του ευχαριστώ κιόλα. Αν υπήρχαν και εντάσει με αυτού, βεβαίω με όλου του ανθρώπου υπάρχουν εντάσει, αλλά υπάρχουν αυτό. άνθρωποι. Είχα την τύχη στη ζωή μου ε, να. Τύχη, του επέλεξα, με επέλεξαν. Η ζωή του έφερε. Θέλω να κάνω μια κεντρική ερώτηση η για ζωή αυτό και λέω έτσι. Είχε ποτέ καμία μεγάλη κόντρα με άλλη παρουσιάστρια ειδήσεων, Όχι, ρε. <laughs> Όχι. Με λέει, Όχι. Ότι θέλω Όχι. να πάρω την απάντηση στο. Ναι, είχα και μαλλιά τραβιόμασταν λίγο. δεν ξέρω. Δεν... δεν υπήρξε ποτέ κόντρα. Τι κόντρα. Πέρα από τις, όλε τι δουλειέ που μπορεί να έχει οτιδήποτε μια στιγμή, ένταση οτιδήποτε κόντρα. Δηλαδή να... Όχι. Πάντωση, δεν αλλήγεια, υπήρξα. Εγώ απλά. Παρουσιάζει ειδήσει με δημοσιογράφου, παρουσιάζει ειδήσει. Δεν σε Δε ένοιαζε ποτέ να. να... Όχι. Κο... Που... Ό,τι είχε που... να κάνει με προσωπικέ συμπεριφορέ στο επαγγελματικό επίπεδο, στον εργασιακό χώρο ή σε τέτα συζητήσει, διαλόγου κτλ. Αυτό λυνόταν εκεί. Δεν ήταν. Αν βγούμε έξω με μια ντουντούκα. Κατάλαβα. Τι πρέπει να είναι εδώ. Τι που βρίσκεται. Όχι βέβαια. Γιώτα, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση η οποία είναι. Λίγο πιο προσωπική, mm. ρε παιδί μου, mm. αλλά θα ήθελα να δω την απάντησή σου από τη στιγμή που δούλευε πάρα πολλά χρόνια στην τηλεόραση, που είναι ένα μέσο που από ό,τι ξέρουμε αυτά συμβαίνουν πάρα πολύ. Εσύ, σε όλη σου την πορεία, έχει δεχτεί ποτέ σεξουαλική παρενόχληση στον εργασιακό σου χώρο, μέσα στη δουλειά σου, Ναι. Ναι. Ναι, έχω δεχτεί. Νομίζω ότι πολλέ, πολλέ, πολλέ γυναίκες έχουν να πούν πάρα πολλέ. Ε, ιστορίες, πάρα πολλές ιστορίες ιστορίες όπου α, ε, το συνέστημα δεν είναι απλά αρνητικό είναι, 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 είναι οργή, είναι φόβος είναι τσαντίλα, είναι ε, ντροπή ε, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να μιλάμε για αυτά πρέπει να μιλάμε για να σταματήσουν να γίνονται ναι, ναι. Ε, οι γυναίκες προφανώς είμαστε σε καλύτερη θέση από ότι ήμασταν πριν από 50 χρόνια, αλλά είμαστε αυτές οι οποίες εύκολα... στοχοποιούνται. Ασφαλώ εύκολα στοχοποιούνται. Ασφαλώ. Οι γυναίκε οι οποίε δεν ανεβαίνουν εύκολα την ιεραρχία επαγγελματικά, οι γυναίκε οι οποίε ακόμα και αν ανεβούν την ιεραρχία επαγγελματικά, τι κοιτάνε με μελοξό ύφο, διότι μάλλον ξάπλωσαν σε κρεβάτια. Υπάρχει πάντα, αυτή, υπάρχει πάντα αυτός ο τρόπος με τον οποίο σε κοιτάζουν. οι γυναίκες οι οποίες, γιατί τώρα, γιατί το λένε τώρα, οι οι οποίες δεν μπορεί, κάτι θα έγινε, κάτι θα... Θα προκάλεσε. Θα και οι άνθρωποι και αυτοί οι οποίοι πάντα θα εκμεταλλεύονται τις θέσεις της εξουσίας, διότι συνήθως γίνεται από ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε θέσεις εξουσίας και... τη χρησιμοποιούν την εξουσία τους με, αυτόν τον άθλιο, με αυτούς τους άθλιους τρόπους. Τι πιστεύουν ότι θα κερδίσουν μέσα από αυτό. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι μπορεί να υπάρχει μέσα στο τυποτένιο μυαλό ενό τέτοιου ανθρώπου. Υπάρχει ένα τυποτένιο, είναι ένα τυποτένιο μυαλό. Είναι μυαλά. Δηλαδή, ότι τι θα καταφέρει mm -mm. με το να. Είναι τυποτένια μυαλά. Ακόμα και το φλερτ, αν θέλω, θα το δεχτώ. Αν δεν θέλω, δεν θα το δεχτώ. Και θα σταματήσει και εκεί. Εντάξει, να σου πει κάποιο που είσαι ωραία γυναίκα. Οκ, ναι. okay, εντάξει, δεν, δεν ε, αε... ναι. Okay, Αλλά γιατί, δεν είναι το ίδιο τώρα, ε, να σου πει κάποιο. Ακόμα και στο φλερτ Να σου την α... ναι. με άσχημο τρόπο. Όχι, όχι. Ακόμα και στο φλερτ υπάρχει ένα όριο. Και υπάρχει ένα τρόπο που Και υπάρχει ένα όριο. Και το όριο το θέτει αυτό ο οποίο το εισπράττει το όχι μου, αν όποτε φοβάζεις, και να έρθει, να αφήσεις... είναι όχι. Αν, ωραία. Υπάρχουν όμω κάποιοι άνθρωποι που νιώθουν άβολα και δεν μπορούν να θέσουν όρια. Γιατί έχουν και θέμα με τον εαυτό του και δεν μπορούν να βάλουν όρια γενικά στου ανθρώπου. Άμα ανθρώπους. δεν μπορούν να βάλουν, εκεί λοιπόν υπάρχει δικαιοσύνη που βάζει όρια. Εκεί υπάρχουν εμεί που προσπαθούμε. Πώ να βάλει. Σε εκείνε τι περιπτώσει <σκοί> δεν μπορεί <σκοί> να βάλει όρια. Όταν είσαι το θύμα, είσαι το θύμα. Αλλά εκεί υπάρχει δικαιοσύνη. Πιστεύει ότι σε αυτά τα θέματα υπάρχει δικαιοσύνη. Σε ένα μεγάλο βαθμό όχι. Σε ένα μεγάλο βαθμό κατασυκοφαντείται το θύμα, το λέμε. Σε ένα μεγάλο βαθμό κατασυκοφαντείται το θύμα. Το αυτό θύμα δεν, δεν ήρθε η ώρα να σταματήσει. Το θύμα διασύρεται. Ναι, βέβαια, γι αυτό, γι' αυτό είναι σημαντικό το να μιλάμε, γι' αυτό και είναι σημαντικό το, ό, όσο φόβο και να νιώθουμε μέσα μας, όσο ενοχικά συναισθήματα και αν δημιουργεί αυτό, όπως και να νιώθουμε, γιατί η κάθε μία, ο καθένα το βιώνει με έναν διαφορετικό τρόπο. Αλλά είναι κοινά τα συναισθήματα Της ντροπή, του να μην μιλήσω, του ποιο θα με στηρίξει, του ποιο θα είναι δίπλα μου, του ποιο θα καταλάβει. Γι' αυτό. Το μοιραζόμαστε για, για να βρεθούν και άλλοι, ότι θα βρεθούν και οι φωνέ οι, οι οποίε θα βγάλουν αθλειότητα, θα βρεθούν. Σε αυτέ τι φωνέ, πρέπει να απαντάμε. Ναι. Πάμε ναι. για να κλείσουμε ναι. αυτήν εδώ την όμορφη εκπομπή, Τέλεια. αυτό το όμορφο show. Τέλεια. Να σου κάνω κάποιε ερωτήσει που έχει κάνει το κοινό, mm -hmm. οι fans mm -hmm. του Ζωέπρε Τηλόραση. Mm -hmm. Σκληρέ ερωτήσει. Σκληρέ ερωτήσει δεν είναι καμία. Οι περισσότερε θεωρώ ότι τι έχω ρωτήσει σίγουρα, γιατί όλοι έχουμε τι ίδιε απορίε. Η Ιωάννα ρωτάει, σε ναι. κούρασε το corrupted σύστημα τη τηλεόραση. Το corrupted σύστημα τη τηλεόραση. Καλά, εντάξει, να σου πω κάτι. Οκ. Okay. Ιωάννα. Ιωάννα. Λοιπόν, Ιωάννα, άκου, εντάξει, οκ. Okay. Ε, ε, corrupted και corruption και τα λοιπά. Έχουμε πει, υπάρχουν ε, ε, σε όλου του. Σε όλου του χώρου, πολύ περισσότερο όταν υπάρχει και η ανταγωνισμό, πολύ περισσότερο όταν υπάρχει και η πληροφορία. Η πληροφορία, η είδηση, η πληροφορία είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αλλά μην φανταστείτε ρε παιδιά ότι ήμασταν, α πούμε, σε ένα επαγγελματικό χώρο, σε ένα τηλεοπτικό σταθμό και έφευγαν τα χιλιάρικα από εδώ, μέμπαινα στι τσέπε μα, μα έβγαζαν εδώ χιλιάρικα. Όχι, εντάξει. Μα έρχονταν έτσι 500 ευρώ από εδώ, πάρε από εδώ, πάρε από εκεί. Όχι, εντάξει. Σε ένα βαθμό. Ε, κάποια πράγματα ενοχλούσαν αλλά δεν ε, ε, με ενοχλήσαν πάρα πάρα πολύ αλλά δεν είναι η, η περιγραφή έτσι ακριβώ. Ναι. Δεν είναι τόσο. Δεν ήταν ότι τύπου πέφτανε τα λεφτά από πίσω. Από προφανώ υπήρχαν κάποια. Προφανώ υπήρχαν και υπάρχουν και υπάρχουν συστήματα τα οποία είναι διαφθαρμένα σε ένα βαθμό. Αλλά δεν αφορά το σύνολο. Ναι. Δεν αφορά το σύνολο των επαγγελματιών. Δεν αφορά το σύνολο των ανθρώπων που, που βρίσκονται σε έναν επαγγελματικό χώρο. Δεν αφορά το σύνολο <Το> αυτό το πράγμα. Είναι στιμένε οι ερωτήσει και αντιδράσει όσων εμφανίζονται στα παράθυρα. οι και οι Π.χ. έχει ένα πολιτικό πρόσωπο. Ναι. Όχι, θα το πάω πολύ συγκεκριμένα. Πρέπει να το πάω συγκεκριμένα. Θα ε. πρέπει αυτή τη στιγμή να το πάω συγκεκριμένα. Έχει ο Αυτιά mm. καλεσμένο τον Άδωνη. <laughs> ε, εντάξει τώρα. <φορά. laughs> αυτό αυτό <laughs> καταρχήν είναι κάτι σπάνιο. Πάρα πολύ. Πολλέ Άδωνη και έρχεται. και εδώ ακόμα βλέπει. Άδωνη. Τσακβάρι, Άδωνη. Πιστεύει ότι είναι στημένη, θα μπορούσε να είναι. Στημένη όμω. Δυνητικά Τι στημένη δηλαδή. Ότι τι, Ότι του δίνει ας πούμε, ο Άδωνη ερωτήσει και τα λοιπά. Ότι παίζουν το... τι θα με ερωτήσει. Προφανώ ένα θα βαθμό εγώ υπάρχουν εγώ αυτά. λίγο. Βλέπω ρε παιδί μου ότι ο αυτιά πάει να πει. Και κύριε Άδωνη, δεν σκέφτεστε τη γιαγιούλα που είναι αυτή που είναι Και κάνει αυτή την ερώτηση, τον ναι. βλέπω να τον κοιτάει. Για να του Να, απαντά, την... να απαντήσει ο Άδωνη. Ε, κύριε, αυτό, αυτό εδώ. Και λέει α, α. Α. Κάνει αυτό που σημαίνει ότι σε ερώτησα τη δύσκολη ερώτηση. Και μου δίνει την απάντηση που έχουμε συνεννοηθεί για να σου πω εγώ, ώστε έτσι. Για να μην γυρίσω να πω εγώ ότι γιατί, ε, πως τον υπά, γιατί αυτιά δεν έκανε τη δύσκολη ερώτηση στον κύριο Γεωργιάδη. Αυτό με ενοχλεί. Αυτό με ενοχλεί. Εντάξει, δεν σαν τον Χατζη Νικολάου που δεν την κάνει καν την ερώτηση. <laughs> και μιλάω μόνη μου τώρα. <laughs> Τέλο πάντων. <τέλωσμα> ο αγαπητό Γιώργο ο, ο, ο αυτιάδη. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι, ήταν να είναι υποψήφιο με το κόμμα τη Νέα Δημοκρατία. Την ερώτηση που δεν την έκανα ποτέ και ποτέ. την έχω προετοιμάσει μέρες. Ποτέ. Πιστεύεις ναι. ότι εγώ εσύ. σαν ζωή ναι. μπορώ βασικά εγώ το κοινό ναι. μπορώ να εμπιστευτώ έναν παρουσιαστή ειδήσεων, παύλα δημοσιογράφο παύλα τηλεοπτικό πρόσωπο το οποίο έχει άμεση συγγένεια με ναι, άτομα της πολιτικής. Αν μπορείς εσύ ως τηλεθεατής ως ναι. ε, ε, αυτή η ερώτηση έχει, είναι multiple choice θα σου δώσω δηλαδή η πρώτη απάντηση που μπορώ να σου δώσω είναι μπορείς εγώ <laughs> απαντάω όχι <laughs> άρα λοιπόν έχεις μια πρώτη απάντηση η δεύτερη είναι ότι ε, αυτός που έχει το πρόβλημα ε, ή τέλο πάντων το, το, θέμα, είναι αυτό ο οποίο σχετίζεται. Δηλαδή, αν θέλει να είσαι αμερόληπτο, μπορεί να είσαι αμερόληπτο. Το πόσο θέλει να είσαι αμερόληπτο, αυτό είναι δικό σου θέμα. Άρα, σε σένα είναι το μπαλάκι να μου αποδείξει ότι είσαι αμερόληπτο, παρά το γεγονό ότι σχετίζεσαι με ένα πολιτικό πρόσωπο. Ε, διότι αν ο τηλεθεατή εσύ έχεις μία φορά, δείχνει μία φορά καχυποψία απέναντι σε μένα τον αλήτη Φιάνο δημοσιογράφο, φαντάσου αν ξέρει ότι σχετίζομαι και με ένα πολιτικό πρόσωπο Πόσε φορέ πόσο πιο καχύποπτο θα είσαι. Βέβαια, θεωρώ ότι κανένα δεν μα έχει αποδείξει ότι είναι αμερόληπτο. Εντάξει, υπάρχουν. Εγώ δεν είμαι, δεν είμαι. Εγώ είμαι. Δεν είμαι, δεν είμαι από του ανθρώπου που μηδενίζουν, ε, τσουβαλιάζουν. Και αν α πούμε ήμουν. Ε, δεν θα είμαι, μην εδώ. Ίσως. Ισχύει. Λέω εγώ. Έχει τύχει ποτέ να σε αναγκάσουν να παρουσιάσει θέμα το οποίο θεωρούσε ότι είναι απαράδεκτο. Το οποίο δεν ισχύει, ίσω. Το οποίο δεν ισχύει, <κυμ> το οποίο όχι, είναι όχι, διατυπωμένο. Όχι όχι, 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 όχι. Δεν σου το έχουν ζητήσει ποτέ. Όχι. όχι. Οριστι... Ε, απόλυτα, οριστικά. Απόλυτα σου λέω όχι. Απόλυτα. Απόλυτα σου λέω όχι, απόλυτα. Δεν ήρθε κανεί να μου πει αυτό, δεν θα το πει έτσι, αν δεν το πει έτσι. Ποτέ. Πόσο ε, δύσκολο ε... να αφήσει στο στούντιο την αρνητικότητα των ειδήσεων, Δύσκολο. Δύσκολο. Σε τι παίρνει μαζί σου, ε. ε. δύσκολο διότι η, η, η υπόθεση η ενημέρωση ε, και το κομμάτι του να είσαι δημοσιογράφο να ασχολείσαι με την επικαιρότητα είναι κάτι που δεν σταματά. Είναι 24 ώρε, 24 ώρε. Δηλαδή, μπορεί και στο σπίτι να ανοίξει, να δει ειδήσει, να παρακολουθεί ειδήσει. Οτιδήποτε συμβεί είναι είδηση. Οτιδήποτε φτάνει στα αυτιά σου είναι είδηση. Ε, άρα, σε ένα κομμάτι, σε ένα βαθμό, εγώ τουλάχιστον σε προσωπικό επίπεδο, το έπαιρνα και μαζί μου, το έπαιρνα και στο σπίτι. Ε... Καλά, ε, ε, δεν θα το έπαιρνες εσύ. <laughs> ε, αυτό ήταν σχόλιο. Κάτι... <laughs> Νομίζει ότι με ξέρει καλά. Όχι, εννοώ ότι είναι παιδί μου, πώ το λένε. Κάνω. ναι, όχι, όχι. <laughs> σε, έναν ένα, <laughs> ένα βαθμό, ναι. Ένα ναι. Θέλει, θέλει ισορροπία αρκετή αυτό για να το κάνει και όπω και να το κάνουμε, είναι και, το, και η φύση αυτού, αυτού του <laughs> λειτουργήματο. Λολ, θα πει κάποιο πάλι όταν σε θα, θα έχουν ακούσει. Έχει κάνει μια τρελή ερώτηση. τρελή ερώτηση. Το πήγαινε survivor όπω η Ανθίσα Λαγκούδη. <laughs> Τι, όπως η Άννη, τι, τι νοήσα, πήγαινε κάτι μισό λεπτά και κάποιος κάτω, εσύ εσύ, λεπτάκι, με την μου με την αυτή σαλαγκούτη, <ΛΣ> ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, αν θα πήγαινε στο Survivor ε, σαν την αυτή σαλαγκούτη, δεν ξέρω αν θα πήγαινε σαν την Θα πήγαινε σαν τη Γιώτα Μιχαλοπούλου, αλλά και πάλι δεν ξέρω αν θα πήγαινα στο Survivor. Ωραία, βέβαια, εδώ και άλλη αστία. Εγώ ακούω κάτι, κάτι ποσά άκουσα και τα λοιπά. Δεν ξέρω, μπορεί και Α, να, και να πήγαινε. Τι να σου πω, τι Έχω και ωραίε ερωτήσει, να ξέρει. Ωραία. Ποιο είναι ο πιο αγενή celebrity που έχει δει, Παύλα, γνωρίσει. Πε σε μένα, σε παρακαλώ. Όχι, μωρέ. Όχι, μωρέ. Μα δεν αγενή celebrity, Δεν το δει. Δεν είχα. Είστε πέσει. Δεν είχα. Εντάξει, έχουν υπάρξει τώρα. Θα μπούμε τώρα σε μια λογική. Και άνθρωποι. Υπάρχουν αγενεί άνθρωποι και στο χώρο μα και στο χώρο σα. Και, ποιο με ρώτησε, ποιο είναι αυτό που με ρώτησε, ποια έχει όνομα. Ο Νίκο. Ο Νίκο, Νίκο βεβαίω υπάρχουν. Αλλά τώρα εντάξει, να πούμε ονόματα. <laughs> Κάποιο έχει μπερδέψει. <laughs> να ναι. ναι, ερωτήσει με την προηγούμενη κοβέλα, τη γωγό που ήταν μαγείρισα στο προηγούμενο επεισόδιο και έχει γράψει εδώ την ερώτηση. Με την που είναι μαγείρισα. Λοιπόν, Όσε φορέ δέχομαι... και να έχω προσπαθήσει να φτιάξω ριζότο, το έχω κάνει χάλια. Πάρα πολύ ωραία. Ριζότο. Ναι, οκ. Okay. Δεν έχω ασχοληθεί. Μία φορά έχω... δεν έχω ασχοληθεί <laughs> <laughs> με το σπίτι. Σπου... Επειδή <laughs> κάναμε τα γυρίσματα την ίδια μέρα. Θα ήθελα ωστόσο να κάνω μια εκπομπή μαγειρική. Εγώ ακουω για να ξέρει το λέω. Ε, μαγείρευε άλλο όμω. Αν έχει δεχτεί σεξισμό στο χώρο τη τηλεόραση λόγω του ότι είσαι γυναίκα. Ε, ναι, βεβαίω δεχόμαστε. Έχουμε δεχτεί και έχω δεχτεί και προτιμούνται άντρε περισσότερο. Είναι αυτό που σου έλεγα πριν. Σε θέσει, ε, ε, καταρχήν σε ό,τι αφορά το κομμάτι τη εξέλιξη και τη ιεραρχία και τη επαγγελματική εξέλιξη, σπανίω θα δει ε, γυναίκε ε, να είναι σε ε, ε, θέσει διευθυντικέ. Ε, ε. Υπάρχει αυτό το γύρο μα. Μην τρελαστούμε το ξέρουμε. Πάλι ότι υπάρχει. μετά είναι πιο δύσκολο να το πούμε. Προφανώ είναι πριν από 50 χρόνια τα ναι, διαφορετικά, προφανώ είναι, αλλά δεν, έχει, δεν έχουμε φτάσει εκεί που θα θέλαμε. Αμοιβόμαστε λιγότερο για την ίδια δουλειά, για τι ίδιε θέσει εργασία, για τον ίδιο κόπο, για τι ίδιε ώρε εργασία. Είναι καλό ότι αμοιβόμαστε λιγότερο και δεν το λέω εγώ, το λένε, είναι μια συζήτηση που γίνεται σε όλο τον κόσμο. Οι γυναίκε πάντα ακόμα είναι, είναι, παλεύουν, παλεύουν για πράγματα που θεωρούνται και όχι μόνο οι γυναίκε. Και όχι μόνο οι γυναίκε. Ναι. Οι γυναίκε, οι μαύροι, οι πρόσφυγε, οι, οι, οι γκέι. Παλεύουν για πράγματα που. Αυτονόητα. αυτονόητα. Θα έπρεπε να είναι αυτονόητα. Βεβαίω. Μετά πάλι ρωτάνε, είναι πιο δύσκολη η ανέλυξη μια γυναίκα στη δημοσιογραφία. Κάποιε φορέ είναι. Κάποιες φορές Μετά, είναι. τι πόλεμο και τι απαξίωση βίωσε ω γυναίκα σε αυτό το επάγγελμα. Όλε οι ερωτήσει είναι αυτέ. <laughs> εντάξει. Ε, εντάξει, πόλεμο. Δεν έχω. Πόλεμο. Δεν θα το έλεγα πόλεμο. Ε... Όχι, εντάξει. Απλά σίγουρα κάποια εμπόδια μπορεί να ήταν λίγο περισσότερα. Κάποια εμπόδια μπορεί να θέλουν μεγαλύτερη προσπάθεια. Κάποια εμπόδια θέλουν μεγαλύτερη προσπάθεια συχνά για τις... Επειδή, μιλάμε, επειδή το ερώτημα ήταν αφορά γυναίκε, ναι. πρέπει να α, δύο φορέ εμεί να αποδείξουμε παράγματα παραπάνω. Να καταβάλουμε διπλή προσπάθεια. Αυτό ισχύει και εκτό τηλεόραση, πιστεύω. Βεβαίω, μα αυτό προφανώ ισχύει εκτό τηλεόραση. Προφανώ ισχύει και εκτό τηλεόραση και ισχύει σε πολλούς, σε πάρα πολλού, αλλά όχι σύνολο των το... επαγγελματικών πεδίων και επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Ε, μα εξή πόσο, φαινόμα... περίεργες φαινόμαστε εγώ και η συνάδελφός μου η Τίνα που είμαστε δύο γυναίκες που ασχολούμαστε με το βίντεο. Ναι. Νιώστο λίγο. Φαντά Φαντάζομαι ότι θα είναι έρθει... απολύτως... Σου φαίνεται φυσιολογικό. Ε, εντάξει, Εσύ όμως πήγες στο Δελτίο. Είχε ποτέ σου ε, σκηνοθέτη γυναίκα Α, αλήθεια. Α, γυναίκα. Αμέ. Στο καλό. Oh, yeah. Υπήρξε κάποια καλή ειδήση του 2020, το 2020, Φοβάμαι υπήρχε. Τη θυμάσαι. Βέβαια. Η δίκη τη Χρυσή Ε, βέβαια. Ε, ε, ε. Εγκληματική οργάνωση μέσα. Που είναι ο παπά, αλήθεια, τον πιάτο. <laughs> 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 επειδή τον ψάχνουν κάτι και επειδή. Mm. <μ>... Νιώθει ότι οι ειδήσει πολλέ φορέ διωγγώνουν τα πράγματα και τρομάζουν τον κόσμο. Ναι, βέβαια. Σε έναν βαθμό ναι, το κάνουν. Βέβαια. Σε μεγάλο βαθμό και τώρα και με τον κορονοϊό το έχουμε, προσοχή προσοχή, εντάξει ε, όταν λέω έχουν διωγγώσει δεν είναι ότι αυτή η πραγματικότητα ε, δεν υπάρχει, δεν τη ζούμε και είναι μια παγκόσμια πραγματικότητα αλλά ναι υπάρχουν περιπτώσεις όπου διωγγώνονται καταστάσεις όπως για παράδειγμα ε, πω. θέματα ασφάλειας για παράδειγμα ανομία αγαπημένα θέματα που παίζανε, α πούμε, προεκλογικά. Αχ, Θεέ μου. <laughs> να πω εγώ κάτι Ανομία, <laughs> σοκαριστικό, σοκαριστικό που, 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 είδα στην τηλεόραση. Ήταν... <laughs> Όταν άνοιξα την τηλεόραση. Όλα τα ό, δεν ό είχα χρόνια θέματα που συζητήσαμε πριν και με τον Ζάκ και είναι θέματα τα οποία διωγγώθηκαν και διωγγώθηκαν ναι. και στρεβλώθηκαν κιόλα. Διωγγώθηκαν με ένα στρεβλό τρόπο. Με ένα λάθο τρόπο. Με τον τρόπο ο οποίο δεν, δεν ήταν αυτό που έβλεπε <laughs> στο βίντεο. Τσιγάρο, Τρεις... τον... Τώρα θα σε, τελ... θα, θα σε τελειώσω. <laughs> <laughs> τελειώσω. Τρει προσωπικότητε που θα ήθελα να συνεντευξιάσει. Τσέκε Βάραν ζούσε. Ε, Κουτιν Κορτέζ. Είναι στου Δημοκρατικού, στο κόμμα των Δημοκρατικών. Έχει εκλεγεί. Ε, το συζητούσα και σήμερα κιόλα με τον σύντροφό μου και τον Ντέβιτ Μπόουι. Σταμάτα και εγώ θα το κάνω αυτό. Ποια είναι η αγαπημένη σου ελληνική ενημερωτική εκπομπή. Ποια είναι η ενημερωτική εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση, Υπάρχει, υπάρχει μια. Υπάρχουν δύο. Μία-δύο τουλάχιστον τη θυμάμαι. Εντάξει, κατάλαβε. Δεν υπάρχει ενημερωτική. Στο κομμάτι έρευνα είναι μια. Αγγελική Νικολούλη. Ζήνα Κουτσαμπίλ. Δεν παρακολουθώ το κομμάτι τη τηλεόραση που με ενδιαφέρει πάρα πολύ και παρακολουθώ έχει να κάνει. Σαφώ σαφώς θα δω και τι ταινίε, αν υπάρχουν. Είτε, ε, δεν παρακολουθώ πάρα πολύ τα reality παιχνίδια. Ε, μπορεί να στο, στο να καθίσω να κοιτάξω. Μου άρεσε το Master's Chef. Το παρακολουθούσα, αν και με άσχετη με την κουζίνα. Μου είναι άχρηστο χώρο η κουζίνα. Παρα, βλέπω ταινίε. Δεν βλέπω. Δυστυχώ στην, στην, ελληνική τηλεόραση δεν βλέπω έρευνε δημοσιογραφικέ. Υπάρχουν ένα-δύο εκπομπέ και το ένα-δύο είναι πάρα πολύ λίγο. Π.χ. Πρετεντέρη υπάρχει ακόμα νομίζω ναι, τηλεοπτικά όχι δεν Block. υπάρχει Block. Τελευταία, ερώτηση Αυτή... τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε αυτό μας να λέμε τελευταία ερώτηση για να κλείσω την εκπομπή ποιά είδηση τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε την εκπομπή ποιά ναι. είδηση δυσκολεύτηκε να πεις είτε λόγω συγκίνησης είτε λόγω θυμού λοιπόν ήταν από αυτό που θυμάμαι πάρα πολύ έντονα πότε ήταν ο σεισμός στο Αίγιο Είταν... εγώ εργαζόμουν στην ΕΡΤ2 Είχε γίνει ο σεισμό στο Αίγιο. Είχαμε ζωντανή μετάδοση και στα ερήπια πολυκατοικία, νομίζω ότι ήταν πολυκατοικία, είχε εγκλωβιστεί ένα γόρι. Ο, ε, ο Ανδρέα Μπόγδανο λεγόταν, αυτό το παιδί το οποίο είχε εγκλωβιστεί, ένα γοράκι. Έχουμε συνδεθεί μα απευθεία σύνδεση με το Αίγιο και βλέπουμε, παρακολουθούμε και μεταδίδουμε τι προσπάθειε των σωστικών συνεργειών να βγάλουν το παιδί, να βγάλουν το παιδί το οποίο είναι ζωντανό. Ε, είναι βράδυ, είμαστε πάρα πολλέ ώρε. Έχω κάνει μετά πολύ ωραίε μεταδόσει. Μια από αυτέ ήταν αυτή. Ε, τα σωστικά συνεργεία έχει μαζευτεί κόσμο, δημοσιογράφοι. Και περιμένουμε τη στιγμή να δούμε το, το παιδί βγαίνει ζωντανό, διότι η, τα σωστικά συνεργεία μιλούν α, με, το, με το παιδί το οποίο βρίσκεται κάτω από τα συντρίμια. Είχο. Και είναι σοκαριστικό η στιγμή που ακού τα συνεργεία να λένε στον στ κόσμο για να μπορέσουν να, ακού, να κάνουν ένα άκρα του τάφου για να μπορέσουν να ακούσουν το αγόρι. Και μετά από ώρες και με όλη αυτή την ένταση από, 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 από την οικογένεια, από από γύρω γύρω για να σωθεί ένα αγόρι, αυτό το αγόρι βγαίνει στα χέρια των διασωστών Έλα, του, είναι καλύτερα, βράδυ, καλύτερα. πέφτουν φώτα επάνω και βούρκωσα, στον αέρα βούρκωσα. Δεν ήμουν ον κάμερα, δηλαδή δεν με έβλεπε ναι. ο τηλεθεατής αλλά έφυγαν τα ναι. δάκρυα. Έφυγα, τώρα. Αυτή, αυτή ήταν δουλειά, μια πολύ καλή στιγμή. Αυτή η δουλειά. Η εργα... Μου έχει δώσει ωραίε στιγμέ. Μου έχει δώσει και άσχημε, μου έχει δώσει και ωραίε στιγμέ. Και τις ωραίες στιγμές... τι ωραίε στιγμέ. Τι θυμάσαι πολύ καλύτερα. Και τι άσχημε. <laughs> <Σε αυτές ήταν laughs> ένας... Και αυτέ ήταν ένα σχόλιο και αυτέ ήταν ένα μάθημα. Ωραία, Γιώτα μου. Είναι κάτι που ήθελε να πει σε αυτήν εδώ την εκπομπή και δεν την είπε. Ε, να προσέχετε. Να προσέχετε με όλο αυτό που ζούμε. Να φοράτε μάσκες να τηρείται αποστάσει, γιατί είναι κάτι πρωτόγνωρο, ένα καινούριο φόβο. Και με αχαμόγελο, με αγάπη, με αποδοχή. Εντάξει, και καταλάβαμε, Γιώτα. Οκ, okay, εντάξει. <laughs> να είμαστε καλά, να είστε γεροί, αυτό που να προσέχουμε δίπλα, όλοι. Δύο, αυτό, ναι. αυτό, αυτό, λοιπόν. <laughs> να δει λοιπόν <laughs> αυτό λοιπόν πριν να φορέσει πάλι τα γυαλιά, θα πρέπει να δει. Ε, θα σκιστεί, θα σκιστεί, θα σκιστεί, δεν πρέπει να σκιστεί. Κάτσε, αλλιώ θα γίνει τώρα. Λοιπόν, <Σίλωνα> αυτό εδώ, τι λέει εδώ πάνω. <Σίλωνα> Δεν πέσε, κάτσε εδώ. Κάτω εδώ. Εδώ 14 του 98. Το 98. Αυτό εδώ το πράγμα το οποίο είναι σε ντονάκι. <Σίλωνα> είναι, <Σίλωνα> είναι ένα. Είναι... Oh man. <Σίλωνα> είναι ο οδηγό μια εκπομπή, η πρώτη εκπομπή νομίζω, μετά το θάνατο του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Το Που, λέει και ήταν... Ένας πάνω, ναι, ο Κωνσταντίνο ναι, Το δείχνει στην ΕΡΤ είναι το πόσο διαρχίζουμε την εκπομπή, ποιοι είναι οι παρουσιαστέ, ποια είναι τα θέματα που παίζουν. Είναι... Αυτό, αυτό. Αυτό είναι, έχει... Αυτός ήταν ένα οδηγό. Υλικό, πολύ καλά. Βλέπει βίντεο. Η διάρκεια του βίντεο, ατάκε. Όλο αυτό το πράγμα. Τι αυτό είναι. δεν θυμάμαι καν. Αυτό, δεν αυτό θυμάμαι... Να το, κρατήσω, καν, το έχω κρατήσει. Δεν θυμάμαι καν ε, από τι εκτυπωτή, από τι εκτυπωτή έβγαινε αυτό το πράγμα και έβγαινε έτσι με, τις, με αυτές τις τρύπες. Τέλεξ ήταν, δεν ξέρω. Αυτό ήταν το podcast. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Όχι, εγώ σε ευχαριστώ. Όχι, εγώ σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Τέλος. Εγώ ευχαριστώ εδώ. Okay. Okay. Ήρθες στο σπίτι μου. Okay. Okay. Όταν έρθω κι εγώ στις ειδήσει, okay. μου θα έχω πει γιατί κάτι <laughs> θα έχω κάνει. <laughs> πρέπει, όταν έρθει στις ειδήσει, πρέπει να είμαι κι εγώ. <laughs> <laughs> όταν γίνει <laughs> αυτό τέλο πάντων και με, ε, 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 αυτό περιμένω να με στηρίξει. Εννοείται, Αν έχω κάνει κάτι, περιμένω να, να Εννοείται αμερόληπτη, θέλω να πάρει το μέρο μου. Να, πά, να, πάρω το μέρο σου. <laughs> <laughs> αυτό ήταν το podcast. Πρέπει κάπω να κλείσουμε. Κλείσει όπω θα έκλεινε. Σε ένα ε, ναι, ναι. Όχι. Πώ θα έκλεινε τη συναντήση. Σε, σε παρακαλώ. Όχι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το δελτίο μα. Ναι. Και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το δελτίο μα. Επόμενη ενημέρωσή σα τη, δεν θυμάμαι, δεν ξέρω πότε, με τον. Ωραία, περίμενα, να σα πω. Να είμαστε καλά, να είμαστε γεροί. Ολοκληρώθηκε γερί. το σημερινό podcast. Ε, ε... Ολοκληρώθηκε το σημερινό podcast. Αυτό θα πει. Ολοκληρώθηκε το σημερινό podcast. Θα τα πούμε ξανά την επόμενη Τετάρτη. Μέχρι τότε να είστε γεροί, να προσέχετε, να είστε χαμογελαστοί, να είστε υποστηρικτικοί, να βοηθάτε του αδύναμου και να είστε στο πλευρό του.